Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα καλημέρες, έλα καλημέρες. Τι ωραία εβδομάδα ρε Κωνσταντίνε ξεκινάει. Μόνο νίκες παντού ρε φίλε. Δεν καλή. Γιατί? Γιατί δεν έχει χρωματικότητα. Μπα όχι, θα μας ακούσουνε. Έχουμε πολλά να πούμε. Έλα, θα ξεφωνήσουμε πράγματα κι εμείς. Άμα δεν ξεφωνήσει ο άλλος, άμα δεν κλάψει, άμα δεν αδικηθεί, άμα δεν κάνει. Δευτέρα πρωί να μην πεις τις αδικίες σου. Την αδικία, να με κυνηγήσει ο άλλος, να με κάνει. Πάντα ο αδικημένος, ο πειραμένος. Πουλάει περισσότερο. Δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Ο Ξανθόπουλος πώς έκανε. Εκεί ήταν και η επιχείρηση του Καζατζίδη, λες, συνδυασμός μαζί με Ξανθόπουλο. Και Ξανθόπουλος. Ναι. Ο Ξανθόπουλος ήταν μεγάλος γύφτος. Ναι. Γύφτος του κερατά, ξέρεις τι έκανε. Τι έκανε. Τα έλεγε ο Βουτσάς προχθές. Τα έλεγε ο Βουτσάς. Έβγαινε φωτογραφία με τους θαυμαστές του. 10 δραχμές τους τη χρέωνε. Α, από εκεί κλέβεις ιδέες. Ναι, πρόσεχε. Έπαιρνε αυτό στα 8, τις 8 δραχμές και έδινε τις 2 στο φωτογράφο. Πλάκα με κάνεις. Ναι, και έκανε, λέει, ο Βουτσάς έκανε περιουσία. Μήπως τα έκανε για καλό φιλανθρωπικό σκοπό ή τα κρατούσε για τον ίδιο. Α, μα τον γύφτο. Είναι δυνατότητα να σε πει άλλος. Έκανε τέτοια ρε φίλε. Δώσε αυτό, δεν το πιστεύω. Δώσε λεφτά, ρε. Τόσο καλό στις ταινίες, τόσο να το λυπάσαι, να κλαις, να κάνεις. Ξέρεις τι γύφτος ήταν. Δεν τα ξέρω αυτά. Είναι, γιατί ζει ο άνθρωπος. Ζει, ε. Ζει, είναι το. Να είναι καλά, να είναι καιρός. Είναι 84, ζει. Και ο Ολυμπιακός ζει. Ναι. Τον κρατούμε bypass, με μπαλονάκια, με εισιτήρες, δεν ξέρουμε τι. Τον κρατάνε εκεί με το Στάνιο. Τον κρατάνε. Και σήμερα τον αποθεώνω. Άμα βάζει κανένα τέτοιο γκολ ο ΠΑΟΚ, κανένα δυο μήνες θα μας. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ, τι γκολ να βάλει ο ΠΑΟΚ. Γκολ offside, όπως έβαλε ο Ολυμπιακός στο 93. Είναι το δεύτερο που βάζει. Εντάξει, αυτή την αγωνιστική. Ναι. Το γκολ πιανού ακύρωσαν του Πανετολικού.
του Πανετολικού. Ωραία. Καλά, αυτό είναι άλλο δράμα. Αδικήθηκε, ευνοήθηκε η ΑΕΚ, ναι. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Απλά ξέψει αν διαφορά. Και ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε. Πού ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ, ρε. Ο Κίτσιο πρέπει να είναι στο σπίτι του πιο μπροστά. Γιατί? Γιατί πάει ο Βλάξ. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Έψαξε, βρήκε πάλι εκεί στον Παλμαρέ σου. Και το φάλ μου κερδίζει βουτιά, είναι δεν είναι. Ποιο του Λιμιού. Θα πάμε και στο Λιμιού. Μου λέει έτοιμο ήμουν να σηκώσω φανέλα να έχω το κουμπαράκι σου να το ρωτήσω ραπ, καλό ήμουνα. Γιατί σε είπε τέτοιο πράγμα. Θα με πει τώρα στο αεροπλάνο που θα το δω τώρα Τετάρτη. Καλό ήταν. Ήταν πολύ καλό. Θα φτάσουμε και στον Λιμιό. Θα φτάσουμε και. Έγινε πολύ πιο αθλητικό. Ναι. Και θα βάλει και τα γκολ του. Και όσοι τον άκουσαν την Παρασκευή, γιατί έδωσε αποκλειστική συνέντευξη εδώ στον Πεντακόσμιο. Κατάλαβα ότι πρόκειται ένα παιδί με πολύ μυαλό, έτσι. Όσοι γυμνάζονται έξτρα, όσοι κάνουν ζωή καλή και παίρνουν βελτίωση, ναι. Θα είναι καλοί στο ποδόσφαιρο. Όσοι είναι εντάξει, λούφα στην να λέγαμε, ναι, θα έχουν θέματα στην πορεία. Θα έχουν θέματα. Ποιο θα έβγαζε MVP σε αυτό σαν τον κύριο Κοντονικών, γιατί είχαμε νίκες παντού, έτσι, για τις ομάδες της πόλης μας. Είχαμε την ΑΕΚ να μην τα καταφέρνει και εδώ είναι ένα θέμα να προσυζητήσει, δηλαδή. Τι είναι χειρότερο πράγμα, ρε Κωνσταντίνε, πες μου, τι η ΑΕΚ, ναι, ΑΕΚ. Να σε σπρώχνει η διετσία και να καταφέρεις να χάνεις πάλι, δηλαδή δεν είναι κατάντια. Ναι, η ΑΕΚ, ναι. Η ΑΕΚ είναι η λογική της υπόθεσης, είδε ότι το έργο δεν θα, το, δεν θα πάει στο... Δεν θα πάει για πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος, ρε παιδί μου. Τι, το παράτησε. Τον πέρασε ο Άρης, πέρασε ο Ντινάκης. Τον παράτησε. Εκτός πεντάδας τώρα. Τον παράτησε θα, ναι. Και θα την πληρώσουν οι παίκτες και ο προπονητής. Έτσι πάει, αναγκαστικά ναι. Θέλοντας και. Βέβαια ο Γλύφτης ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος, τι έκανε ο Γλύφτης. Ο Γλύφτης ο Μάνταλος. Ναι, ναι. Είπε ότι φταίμε εμείς, αλλά πήρε την ευθύνη πάνω του. Ναι. Κάτω... ως αρχηγός ήθελε κάτι να δείξει γι' αυτό. Εντάξει, τι να δείξει. Είπε ευχαριστώ τον Μελισανίδη. Πως σαν κάτι τον κράτησε με περισσότερα χρήματα. Ήτανε από τους ευνοούμενους ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος είναι το γλυφτράκι. Πως το σχολείο ρε παιδί μου. Ναι, ο αποσιολόγος λέει. Το γλυφτράκι. Ο επιμελητής που μένει μέσα, ναι, καθαρίζει, φροντίζει. Ο αρχιγλύφταρος ναι, είναι ναι, ναι. Ο Μάνταλος. Γιατί όταν, είσαι 8 μήνες έξω, τελειώνεις ας πούμε από τις φόρμες τις μεγάλες. Γιατί ο Μάνταλος λέει δεν τραβάει ο Μάνταλος, δεν κάνει ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος δεν τραβάει γιατί το βάζουν εξτρέμ. Και ο Μάνταλος δεν τραβάει γιατί έφαγε να πούμε σασί από κάτω να πούμε και δημιουργήθηκε θέμα. Ο Μάνταλος λοιπόν, το αρχιγλυφτράκι. Ο φίλος σου, ναι. Ο Γιώργος Οδόνης που μένει για το Μάνταλο να μείνω, ναι. Εξήγησε πώς μπορεί να παίζει ο Μάνταλος και ο Σακραίος. Γιατί τον ρωτήθηκε το θέμα του Μάνταλου. Πώς είναι για το με τρία οχτάρια ναι. Και έκανε τρομερή ανάλυση δείχνοντας ότι πραγματικά ο άνθρωπος νιώθει μπομπάλα, έτσι. Τι ήταν, είπε δηλαδή. Είπε πολλά πράγματα. Τώρα δεν θα χάσουμε. Δεν είδε την Αθλητική Κυριακή στο κανάλι Σαββίδη. Όχι, στην Ερτένα το είδα. Α, είδε Ερτένα. Γκρινιάζουν τα παόκια. Για ποιο λόγο. Γιατί λέει πάλι 12 παρά 20 λέει μα παίξανε. Κοίταξε, ο Σαββίδης ναι. Είναι επιχειρηματίας και κοιτάζει μια επιχείρηση πώς θα πάει καλύτερα. Σωστά. Όταν σωστά. Έχουμε τον Ολυμπιακό, τον Παλαθηναϊκό και την ΑΕΚ. Στο Λεκανοπέδιο ναι. Και σε όλη την Ελλάδα. Όχι στο Λεκανοπέδιο, παντού, σε όλη παντού, την Ελλάδα. Παντού, ναι, παντού. Και ο ΠΑΟΚ είναι ας πούμε ο τέταρτος της ιστορίας στον κόσμο. Πα, δεν νομίζω να είναι τέταρτος, αλλά θέλω να ναι. Τώρα όλη η Ελλάδα είναι Ολυμπιακή. Μείναν οι Παναθηναϊκοί πάρα πολύ, οι αεξίδες ανεβαίνουν και ο ΠΑΟΚ είναι ας πούμε λιτόχωρο. Άμα πάρει το Μακεδονία TV, πώς το λένε, ή το Europe One. Ναι, να παίζει μόνο ΠΑΟΚ. Ναι, να παίζει τον ΠΑΟΚ. Σου λέει, εγώ έχω πελατολόγιο εδώ κάτω, θα παίξω και Ολυμπιακό, θα παίξω. Ο Σαββίδης σας δείχνει. Μέχρι που πάει η πελατεία του. Ναι. Άρα λες διαχειρίζει και την εκπομπή εκεί. Δεν το προσωπικό, είδα. Εγώ την είδα. Μπήκα για να έχω κάτι κλάματα και φωνάω και τα λοιπά. Ο κύριος Σαββίδης είναι επιχειρηματίας. Εγώ δεν νομίζω ασχολείται ο Ιβάν Σαββίδης με το τι δείχνει. Πολύ καλά ασχολείται. Ασχολείται λες. Όχι μόνο ασχολείται. Τι θα κάτσα του πει, δηλαδή εσύ θα πει αυτό και αυτό. Εγώ πέρσι πριν το Πάσχα ζήτησα ένα δύο ώρο με την οικογένεια Σαββίδη στην μπάλα επάνω γιατί είχαμε διαφορές. Ναι. Και είπα γιατί με κατηγορούν. Φρέφτης με τον Γιωργάκη. Ναι. Ξέρεις τι μου είπε ο Γιωργάκης για την Τατιάνα. Τάνα. Ναι. Και για τον Φουρτιώτη ούτι. 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 Πώς θα λες έτσι, πρωί-πρωί κομψάγορ. Δεν τους γούσταρε καθόλου. Ναι, ναι. Άρα λες ότι έχουν άποψη. Πήγαμε τον Πόκο Λόκο στο ραντεβού ναι, ναι. Και λέω Πόκο Λόκο τι λες. Λέει τι δεν κατάλαβες Φουρτιώτης και Τατιάνα είναι τέλος. Ναι. Και μια γκόμενα, πώς τη λένε, ξεχνάω το όνομά της, κάνει ένα πρωινάδικο, τη στο διάλογο κάνει, τη υπόθηκε ναι. Ο Σαββίδης ο ίδιος. Και λέει: εδώ δεν κάνεις μαγκές. Κωνσταντοπούλου, Κωνσταντινίδου, δεν θυμάμαι, μια γνωστή είναι, δεν τη θυμάμαι. Δεν την, μια γνωστή είναι. Τέλος πάντων, ναι, δεν με κουράζει. Μάλωσε με τη Σύση Χριστίδη, τι στο διάλογο είναι αυτές και τα λοιπά. Και όρμηξε ο Σαββίδης ο ίδιος. Άρα ο Σαββίδης ασχολείται πάρα ωραία, πολύ. Ωραία. Οπότε μην λέτε καλή, δεν ασχολείται να το δικαιολογήσετε και να βγάλετε ότι φταίνει άλλη να πούμε. Εγώ πάντως δεν θα ασχολιόμουν αν ήμουν Βασάβης. Ασχολείται με το πρόγραμμα που θα πάω. Πουλάει μέχρι το λιτόχωρο. Διαφωνώ εδώ. Λοιπόν, άμα πουλάει ο Πάοκ. Ο Πάοκ πουλάει πανελλαδικό. Σα έδειξε ο Σαββίδης 12 παρά 20 που σα έδειξε. 12 παρά 20 μα έδειξε. Ναι, ότι είναι πραγματικό. Ο Πάοκ πουλάει πανελλαδικό. Απλά ο Πάοκ είχε παιχνίδι την προηγούμενη μέρα.
Το οποίο είχε παιχτεί ήδη στα κανάλια. Είχε Κατσουράνη και Ντέμι Νικολαίδη. Είχε Κατσουράνη, ο Κατσουράνης δεν μίλησε πολύ. Ψιλογελούσε περισσότερο. Και σας έκαλε τον Μπέλκα 5 λεπτά. Αυτά τα διάβασα και δύο Πετροτός διαμαρτύρεται στο Facebook. Α, ναι. Με ήρθε η ειδοποίηση γκλίνκ. Μπήκα στην τεχνολογία εγώ τη σύγχρονη. Έχει μπει, έχει συσχωρήσει. Τραβάει μια γκλίνκ, λέω ότι είναι. Ότι έλειπε στοιχείο από την Μακεδονία έλειπε. Έτσι, και τα ερωτήματα δεν ήταν πολύ μα για τον Μπέλκα. Α, πάρει το Εγνατία τη Βία, σα παίζει. Ρε, τι να μα παίζει. Λοιπόν, πάμε εμεί να πάμε. Ναι, ναι, πάμε να πάρουμε λίγο τα μάτσα εμεί με την σειρά, να τα σχολιάσουμε λίγο όπω αρμόζει πολύ γρήγορα. Παναθηναϊκός Απόλλωνος Μήμης 5-1. Έχει να πει κάτι. Έχω να πω ότι ο Παναθηναϊκός μα χαροποιεί με την μπάλα που παίζει. Είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που πετυχαίνει γκολ συνεργασίας. Σωστά μιλάς. Δηλαδή, όχι πάρε τη σέντρα Πρίγιοβιτς να κάνει τον γκολ. Σωστά μιλάς, σωστά μιλάς. Σαν το Βούκο της Έλα, πάμε, ξέρω εγώ, παλικάρια να βάλουμε τον γκολ με το offside, ναι. Βλέπω μια εκπληκτική μπάλα από τη μέση και μπροστά. Δεν τυχαίο ότι είναι πρώτη στη βαθμολογία στο κομμάτι των γκολ. Είναι ένα γκολ διαφορά με τον Πάουκ τον πέρασαν χθες. Έτσι, γιατί το θα πέρασα, πάμε και στον Πάουκ, θα ασχοληθούμε εντατικά. Βάζει γκολ συνεργασίας, ναι. Βάζει γκολ δουλεμένα, ναι. Κάτι το οποίο ο Πάουκ δεν το κάνει, ούτε η ΑΕΚ το κάνει, ούτε ο Ολυμπιακός το κάνει. Ναι. Τα πιο δουλεμένα γκολ στο πρωτάθλημα, τα οποία χαίρεσαι να τα βλέπεις και θυμίζουν λίγο από Manchester City. Άρα απαντάς το ερώτημα ταυτόχρονα ότι η καλύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή την παίζει ο Παναθηναϊκός του Δόνη. 100% τέλος. Ναι. Απόλλωνος Μήμης, τέλος και ο Μαντζουράκης. Έτσι να τα δίνουμε ταυτόχρονα τις ειδήσεις, τον έστειλαν αργά χθες το βράδυ. Έτσι ψάχνουν για νέο προπονητή, θα είναι ο πέμπτος. Αυτός ο Απόλλωνος Μήμης, ο οποίος είναι αυτός πιο τελειωμένος. Αυτός θα είναι και ο λιγότερο αγχώδης, δεν νομίζω να το διώξουν. Ναι, και 10 ήττες να κάνουν, λέει πόσοι προπονητές θα αλλάξουμε. Ωραία. Αυτή θέλει το Μαντζουράκη να το σώσει. Προφανώς κάτι. 70 ετών. 70. Με το μαλλί το Κομωδίνη. Βαμμένο. Αστέρας Λάρισα 2-0. Όποιος και να πήγαινε, δεν τον έσανε. Ναι. Δεν φταίει ο Μαντζουράκης. Όχι, 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 δεν φταίει ο Μαντζουράκης. Είπαμε, το υλικό ήταν μέτρο. Ο Ασούμ έκανε την πρώτη του νίκη. 2-0. Ήταν λογικό. Αναμενόμενο και παίχτηκε. Έχασα, έχασα το στοίχημά μου στο 94. Τι το είχες? Την Αλκμάρ διπλό. Με τη Φέλο. Στο 2-2 στο 95. Ναι. Και Χ τον Άρη. Το Χ τον Άρη. Καλά, ο Άρης θα πάμε στον Άρη, θα το δούμε αναλυτικά. Διπλό Ολυμπιακό, άσο τα Γιάννενα και καλά, έπιασε το Ολυμπιακό στο 93 με το offside, εντάξει, τέλος πάντων. Το έπιασα, ναι. Πανετολικό Σάκη. Εγώ δεν σου είπα τι έπιασα. Εγώ σου λέω τι έχασε. Έχασε, σωστό, σωστό. Λοιπόν, Πανετολικό Σάκη, εντάξει, για την ΑΕΚ είπαμε δύο-τρία λογάκια. Είναι πάντως κατάπια να έχει τη διαιτησία και αν μπορεί να κερδίσει. Η ΑΕΚ κατόρθωσε τον καλύτερο επιθετικό τη Ελλάδο. Το Λιβάγια. Το Λιβάγια να τον βάλει σε ρόλου χαφ. Σε ρόλους εξτρέμ, σε ρόλο οργανωτή, να είναι πολύ λίγο μέσα στη μεγάλη περιοχή της ομάδος, δηλαδή να το χαμαλέψει και αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Και να φέρνει τον Πρίγιοβιτς ως αυτός που σέρνει τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Και δεν είναι ψέματα. Δεν νομίζω να το σέρνει μόνο το σέρνει. Δεν νομίζω να το σέρνει. Το σέρνει γιατί ο ΠΑΟΚ με μέτριες εμφανίσεις τον σώνει ο σέντερφορ. Άσχετα αν ο Κουλούρης. Θα πάμε εκεί. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα για αυτό το ξεκινήσαμε. Πάμε για την ΑΕΚ με τον Πανετολικό. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Απλά ακύρωσα γκολ στον Πανετολικό. Μέτρησε ένα γκολ τη ΑΕΚ. Εδώ ήθελα να σα δω. Διτησία ήταν άθλια. Είναι και οι δύο. Η μία έχει παραπευθεί ήδη. Δάτσι, έτσι, πώ τη λένε αυτή. Να... Δύο γυναίκε. Ναι. Δηλαδή δεν βάζει. Το πόσο υπανάπτυκτο είναι ο χώρο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι ότι παίζουν δύο επόπτριε γυναίκε. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τρει έχουμε και κουρουμπίλια. Μα δύο σε ένα μάτς. Δύο σε ένα μάτς αυτό. Έπρεπε να βάλουν και γυναίκα διαιτησία, τελειώνουμε άμα είναι. Είναι μεγάλη κατάντια. Ναι, μεγάλη κατάντια. Και είναι μεγάλη κατάντια για την ελληνική διαιτησία στους άντρες. Mm. Σας ξεφτιλίζουν δηλαδή με τους ξένους διαιτητές. Σας ξεφτιλίζουν με τους μέτριους ξένους διαιτητές που τους διορίζουν κτλ. Σας ξεφτιλίζουν και με τις γυναίκες. Ναι. Πετάνε γυναίκες μέσα. Οι οποίες βέβαια δεν είναι λιγότερο κακές από τους άντρες. Το ίδιο είναι, μία ή άλλη είναι. Μία ή άλλη. Λοιπόν, η κουρουμπίλια μου αρέσει. Η κουρουμπίλια σας αρέσει. Πάω Ξάνθη στην Τούμπα. Με το γνωστό ΠΑΟΚ, με τον κοινικό του τρόπο, χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, εσείς να είναι σοβαρός. Τι βρήκατε, βρήκατε? Καλή ομάδα. Ναι. Βρήκατε, εξισορροπήσατε τη διαιτησία. Γιατί με άλλε χρονιές. Μα δεν την εξισορροπήσαμε. Κόντρα την έχω διαιτησία. Κόντρα την έχω διαιτησία. Άλλε χρονιές θα έπεφτε ο Φορτούνης και θα δίνει μπέναλτι και κάλτες και τέτοια. Θα πάμε εκεί τώρα, θα πάμε. Ναι. Γιατί χθες για μένα έχουν γίνει όργια στο Περιστέρι. Όργια έχουν γίνει. Έχετε αντιπάλους που κατά κάποιο τρόπο λείπουν αρκετοί. Ναι. Είχατε ένα μπακ δεξί που τον βάλανε αριστερά, τον Μπαξεβανίδη. Είχατε ένα στόπερ τον βάλανε για μπακ. Τον Πανετολικό μισό, αλλά δεν μπορούσε να κερδίσει και με τη διαιτησία μαζί. Εντάξει, αυτή είναι η κατάντια τη. Τη ΣΑΕΚ, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Εσύ το κάνεις καλά το έργο. Εγώ δεν το κάνω καλά. Έχω μια πολύ σοβαρή ομάδα. Έχω ένα πολύ καλό διαβασμένο προπονητή. Έχω παίχτες ηγέτες σχεδόν σε όλες γραμμές. Δικαιώνεται για τον Κίτσιο ο προπονητής που δεν τον θέλει. Γιατί δεν μια χαρά ήταν ο Κίτσιο. Ο Κίτσιο ήταν μια χαρά. Απλά παίζει με υπερβάλλον ζήλο τον Παλικαράκι. Ο Κίτσιο είναι για δύο κάρτες. Ναι. Τον παίρνει χαμπάρο ο Λουτσέσκο και τον βγάζει στο ημίχρονο γιατί θα.
Ο Σέζο, εντάξει, βοήθησε εκεί. Τι με βοήθησε. Σε βοήθησε. Δεν τον έβγαλε κόκκινη κάρτα. Εντάξει, πώς θα με 10 παίκτες. Πάλι θα κέρδιζε. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, πάλι θα κέρδιζε. Ακριβώς. Σωστό, ναι. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, Λιμιός. Πολύ καλός. Τον αποθεώνει σήμερα, έτσι. Ναι. Αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς. Πολύ έκανε καλός. Εμφάνιση. Παίχτη που παίζει στην Premier League για μένα. Αυτά τα τρεξίματα ναι. Δεν τα κάνει Έλληνας παίχτης. Επειδή είναι πολύ δυνατό το αθλητικό του στοιχείο, ναι. Νομίζω ότι έχει μέλλον γιατί είναι από τους παίχτες. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, αθλούμε, κάνω έξτρα προπόνηση. Και έχει μυαλό. Και μπαίνω στην τακτική της ναι. Ομάδος μου που δεν μπαίνει ο Ζάμπα και ο Ουάρντα. Κυρίως ο Ουάρντα δεν μπαίνει. Οι οποίοι σαν ταλέντα είναι 10 κλάσεις ανώτεροι από τον Λιμιό. Ναι. Όμως στο τακτικό κομμάτι ο άλλος. Μαρκάρει πολύ καλύτερα και από τους δύο, γιατί και άλλοι μαρκάρουν. Μαρκάρει πολύ καλύτερα και από τους δύο. Έχει ένα παίκτη ακόμα στα χαφ, στα μπακ να γυρνάει. Να γυρίζει να... πίσω, ναι. Όπως το έκανε σε μια κόντρα, σε ένα τρανζίστο της Ξάνθης και γύρισε, κάλυψε το μάτος και ο μάτος μόνο χειροφύλημα δεν έκανε στο Λιμιό. Φαίνεται ότι είναι ο μαθητής από τους νεαρούς που είναι ο καλύτερος, έτσι. Που στο τακτικό κομμάτι το αφομοιώνει καλύτερα το έργο. Βέβαια έχει και τα προσόντα, έτσι να τα λέμε. Έχει πολύ ταχύτητα, έτσι. Έχει μυαλό και εγώ τον άκουσα την Παρασκευή, έδωσε και εμένα όλη τη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν είναι, έχει μυαλό, δεν έχει ξέρω μυαλό, αν είναι πιο γρήγορο από τον Ζάμπα. Δεν νομίζω. Εντάξει, okay, ναι, εδώ αλλά... δεν θα διαφωνήσω. Αλλά στο ναι. Μυαλό πιο γρήγορο είναι σίγουρα. Σίγουρα είναι πιο γρήγορο ναι. Από τον Ζάμπα. Ναι. Λοιπόν, νέα ανοίγει του Πάκου, ο οποίο εγώ δεν βλέπω τον τρόπο πώ θα χάσει παιχνίδι. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι ο Πάκου θα χάσει μόνο αν βρεθεί σε πολύ κακή. Για να στήσει κανένα. Τι να στήσει. Πας για πρωτάθλημα. Εδώ οι άλλοι κρατάμε τα χίλια ζόρια των Ολυμπιακών. Αν εκεί στο κόλπο με το Στανιό. Όταν πήρατε το πρωτάθλημα ναι. Το 76. Α, το 76. Σπάσατε τον ΟΠΑΠ. Τελευταία αγωνιστική πάω κατρόμητο 1-2. Ναι. Το διαλύσατε τον ΟΠΑΠ. Το πήραμε το πρωτάθλημα και μετά. Σπάσατε τον ΟΠΑΠ. Α, εντάξει, οκ. Okay. Καλά. Ναι. Γιατί θυμήθηκε στο 76. Τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια ξεχνά τι γίνεται. Ξέρει τι γίνεται. Σπάνε. Ναι. Ναι. Κάτι Ολυμπιακό Κέρκυρα, κάτι Ολυμπιακό Λεβαδιακό. Όποιο δεν το κάνει, όποιο δεν στείνει ματ για το στοίχημα εννοώ είναι βλάκα. Ναι. Καλά, εμείς δεν τα υιοθετούμε αυτά. Απλά λέμε, αναφέρουμε, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος έχουμε χαλαρά παιχνίδια. Και δίνω συμβουλή σε παράγοντες οι οποίοι έχουν ομάδες γάμα εθνικής, αντί να στέλνουν μηνύματα και να κλαίνε ότι δεν τους δώσα δύο πέναλτι στην έδρα τους με αντίπαλο μέτριο. Ναι. Αστήστε και ένα μάτς, να πάρουμε και εμείς μια αύξηση. Λοιπόν, δηλαδή, ναι. Δεν το υιοθετούμε, αλλά ναι, δεν το λέμε. Λοιπόν, Βιερίνια μπήκε μέσα, είσαι 70 δευτερόλεπτα. Είναι αυτό που σε λέω και θέλω να το παραδεχτείς για τον Βιερίνια. Τώρα θα ξεφωνήσει, ξέρω γιατί τα έχουμε πει. Είναι ο χειρότερος Βιερίνια, είναι ο καλύτερος μπακ πρωταθλήματος. Ό,τι και να με πεις. Πάλι τα ίδια. Ναι, πάλι ο τα Βιερίνια ίδια, ναι. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ ναι. Για την ποδοσφαιρική του παρουσία. Ναι. Ο Βιερίνια το ερωτηματικό ήταν και είναι το πόσο θα αντέξει αυτούς τους ρυθμούς βιολογικά. Αθλητής είναι ο Βιερίνια. Ρε, δεν αμφιβάλλω. Ναι. Δεν τον έχεις υπόψη ξεγνώσει. Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Ποτέ εγώ τον Βιερίνια δεν τον είπα ότι δεν είναι καλός παίκτης. Ναι. Απλά λέω στα 32, 31, 32 θα έρθει να παίξει, πώς θα παίξει, πώς θα έχει την έκρηξη κτλ. Τι να έρθει να τον κάνει γέρο. Αυτό ναι. Είχα πει. Ναι, αλλά για αυτό το πρωτάθλημα την ψωροκόσανα που βιώνουμε και βλέπουμε καθημερινά είναι πολύ τέλεια πάλι. Εχθρός του Βιερίνια, και στα 31, στα 32. Ο εχθρός του Βιερίνια είναι ο εαυτός του. Δηλαδή, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, της αντοχής, τραυματισμών κτλ. Από τη στιγμή που ο Βιερίνια είναι αθλητάρα, στο λέω γιατί το γνωρίζω. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Είναι αθλητάρα ο Βιερίνια. Δεν αμφιβάλλω. Από και... τότε που έβγαινε από τον ΠΑΟΚ τελείωσαν τα δικαιώματα. Δεν λέω έτσι. Εγώ, είναι και γεροντάρα όμως. Εντάξει, 31, 32 είναι. 33 θα τα κλείσει τώρα. 32 θα κλείσει. Άντε, 32. Θα γίνει 32 και θα μπει στο 33ο έτος. Πότε θα τα κλείσει τα 32. Τέλη του Γενάρη. Τέλη του Γενάρη. Ναι. Τέλη του Γενάρη. 32 θα είναι ρε φίλε, δεν το κάνω 33 μέσα. Πότε είναι γεννημένος, το 86. Ναι. 32 θα είναι. Για, όχι, 33 θα κλείσει. Ρε σηκωστή. Το 2019 με το 86 είναι 3 χρόνια. Θα το βάλω να το... Μαθηματικά σαν τον κόκκινο ο δάσκαλος σε περνούσε. Δεν περνάει το 86. Μαθηματικά ήμουν αστέρι. Το 86. Το 86 λες εσύ, μήπως είναι το 87. Όχι, το 86 είναι. Ναι, το 86. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι. Τα 33 στην πλάγια γραμμή. Με τόσα χιλιόμετρα, με τέτοιο ρόλο που έχει από τον ΠΑΟΚ, που δεν περνάει η μπάλα από τα χαφ. Γιατί και ο Μάτος το ίδιο πρόβλημα έχει. Ο Μάτος φέτος κάνει συντήρηση δυνάμεων. Άσο ο Μάτος. Ο Μάτος είναι πολύ έξυπνος. Ναι. Λοιπόν, ο Βιερίνια περίμενε. Είναι του 86 τον Ιανουάριο. Έχεις δίκιο. Πόσο? Θα πάει ναι, το 86 τον Ιανουάριο. Ναι. Θα πάει 33. Θα πάει 33. Ναι. Θα πάει 33. Δεν είναι ότι καλύτερο για να παίξει πλάγιες γραμμής. Από τη ομάδα του η οποία δεν περνάει μπάλα από τα χαφ. Ναι. Δηλαδή, ο Βιερίνια είναι back. Είναι extreme, είναι δεκάρι. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Και ο Μάτος το ίδιο. Γι' αυτό είτε ρολίστες οι πλάγιοι μπακ. Έχετε μια ανομαλία στον ΠΑΟΚ. Έχετε για ρολίστες τους πλάγιους μπακ. Ωραίο είναι αυτό. Τι ρολίστες, πρωταγωνιστές είναι.
Ναι, σωστό. Ακόμα πρωταγωνιστές είναι και ακόμα καλύτερα. Βέβαια, ναι. Είναι πρωταγωνιστές, βέβαια. Άμα ήταν ρολίστες δεν θα είχα πρόβλημα και δεν θα το σκεφτόμουν αυτό που μου λες. Είναι πρωταγωνιστές γιατί όντως κάνουν αυτή τη δουλειά. Και θα συγκλίνουν και θα βγάλουν σέντρες και θα το παίξουν και γαφ. Άρα, ναι. Άρα πήγατε να διαλύσετε βιολογικά το Βιερίνια, διαλύσατε βιολογικά τον Μπέλκο, ο οποίος χρειάστηκε ξεκούραση και μπήκε πιο φρέσκος τώρα. Είναι άλλος παίχτης πλέον. Το μάτος ναι. Διαλύεται γιατί έχει πιο πολύ μυαλό από όλους και λέει κοιτάξτε θα κάνω αντί για 10 κούρσες 5. Το κάνει. Ναι, είναι το κάνει συνέχεια. Λοιπόν. Και κάνει την αυτοσύνη. Έχει το αίσθημα τη αυτοσυντήρηση. Το κάνει αυτό το πράγμα και στις προπονήσεις ο Μάτος. Το έχει πει ο Λουτσέσκου σε ανύποπτο χρόνο. Ότι έχω έναν παίχτη, το Μάτος έλεγε. Γι' αυτό ο Μάτος, ναι. Γι' αυτό ο Μάτος, αν σταματήσει στα 34 ο Βιερίνια στα 35, βάλε άλλα δύο χρόνια το Μάτος. Ναι. Ναι. Είναι και αυτός αθλητής οικογένειας όμως, όπως και ο Βιερίνια, γι' αυτό σου λέω. Και για εντός συνόρων παιχνίδια, δεν λέω για τα μεγάλα τα ευρωπαϊκά. Πολύ καλά. Πλάκα θα τους κάνει. Για να θα τους κάνει πλάκα. Έχεις κάτι άλλο να ξεχωρίσεις για τον Πάουκ με τον Πρίγκοβιτς για να κλείσουμε Πάουκ να επιστρέψουμε με Άρη μετά. Ο Πρίγκοβιτς δεν παίζεται στον αέρα. Γι' αυτό, παίζεται, ναι. Γι' αυτό η μπάλα πρέπει να πηγαίνει πλάγια στον Πάουκ και να παίρνουν φωτώματα. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κατά κάποιο τρόπο προβλέψιμο. Απλά δεν υπάρχει αντίπαλος να φάει λάχανο τον Πρίγκοβιτς στον αέρα και ο Πάουκ παίρνει γκολ από αυτόν. Αλλά αυτό που βλέπω από τον Παναθηναϊκό, τα γκολ συνεργασίας με 4-5 παίκτες στην περιοχή, να μπαίνουν στις τρύπες, με τόσο. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Το βλέπαμε πέρσι συχνά. Καμιά, ναι, από καμιά ομάδα. Ούτε από τον Ατρόμητο. Ναι, ούτε από τον Ατρόμητο, ο οποίος βάζει παλικαρίσια γκολ προσωπικά ο Κουλούρης. Ναι. Ή από rebound. Αυτά είναι τα γκολ. Ναι, από τα rebound ή παλικαρίσια. Με και αίμα, με καρατέκα με. Χαίρομαι, είδα 6 γκολ. Και του Σικαμπάλα ήταν γκολ. Ωραίο γκολ ο Σικαμπάλα. Είδα 6 γκολ συνεργασίας. Ναι. Αυτό θέλω να βλέπω εγώ στην μπάλα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με τον Άρη, θα επιστρέψουμε την μπούκα του Ολυμπιακού, η οποία δεν γίνεται κύχο σήμερα, δεν ακούγεται κύχο. Τι είναι την μπούκα, δεν έχει καμία σχέση με την μπούκα του Σαββίδη. Τι δεν έχει καμία σχέση. Είχε ο Σαββίδη στην τσέπη. Είχε το πιστόλι. Κουρασάνι. Α, είχαν κουρασάνι. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, ένα είχε κουρασάν σάντουιτς, ο άλλος είχε πιστόλι. Το τον ένα τον εκτέλεσαν. Τον είδα. Πολυστερίνη, τριγλυκερίδια στο φουλ. Σοριαστή κάτω. Θα τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, ανακαλύψτε τη Wit Vision, φίλες και φίλοι. Την πρώτη Android TV στην Ελλάδα. Με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει κάθε μέρα. Από blockbusters ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα από το Google Play Movies, διάσημα παιχνίδια για τελείωτες ώρες gaming όπως το Minion Rush και πολλά πολλά ακόμα. Δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμα πιο έξυπνη όπως Facebook Watch, όπως VLC Player και Google Drive. Όλα αυτά μέσω της Wit Vision. Η Σμαράγδα μας είναι εδώ. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Όπως ακούσατε τις γαλοπούλες μας, έχετε 5 λεπτάκια για να διεκδικήσετε την γαλοπούλα σας για την μάχη της γαλοπούλας. Μία προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατζαγγελίδης Φιλίππου Πόλεως 81 και αμπελόκηπους Πολύκαστρο Κυλκής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Έτσι, 5 λεπτάκια από τώρα για την μάχη της γαλοπούλας. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Για ποιον? Στους δειλούς οπαδούς των ομάδων. Δειλούς οπαδούς των ομάδων, ναι. Έτσι ξεκούδουνα τώρα. Ποιοι είναι οι οπαδοί των ομάδων, ναι. Είναι δειλοί. Τι εννοείς, Κωνσταντίνε μου, με το τι είναι δειλοί, δεν θα πει δειλοί. Ναι. Περπατάει ένας στον δρόμο, ναι. Ξέμπαρκος, με ναι. Τη φανέλα του Άρη ή του ΠΑΟΚ. Α, που πάνε 10 και τον. Πάνε 10 και τον. Ναι, ναι, είναι τραγικό. Τουλάχιστον είναι κάκιστο. 10 Ηρακλήδη, 15 βρουν κανένα παοξία, το χτυπήσουν. Ναι, 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 ναι. Δεν υπάρχει. Σκοτώθηκε όλο τον πάτσε τα μάξι. Ναι. Προχθές πάνε 20 με τα κράνη παοξίδε. Έπαιζε αγώνα στο Καθατζόγλου. Στο Κατσάνο, δίπλα, ναι. Που είναι κάτι, παίζουν κάτι κοριτσάκια βολέι. Ναι, 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 ναι. Και κάτι οικογενειάρχες που δεν είναι για να μαλώσουν, να πάνε και κάνουν μανούρα. Ναι. Όλοι οι οπαδοί των ομάδων και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουν αλλάξει δυστυχώς τα κόσμια. Είναι δειλοί. Ναι, ναι. Πάρα πολύ δειλοί. Καλά κάνεις και το θέτεις το ερώτημα, ναι. Μήπως και αλλάξει κάποια σας μυαλά. Λέω, ναι. Σας λέω γενικά, που ακούτε όλοι στην Ελλάδα, είστε δειλοί. Είστε άνανδροι. Δεν πάνε 10 να βαρέσουν έναν. Δεν πάνε σε αγώνα που πηγαίνουν κοριτσάκια να παίξουν βόλεϊ να ορμήξετε. Ναι. Δεν πάτε στο Ξέμπαρκο 50 άτομα το χτυπήσετε, ρε. Δεν είναι αντρίκιο, αμήν τι άλλο. Αμήν τι άλλο δεν προσδίδει αντρισμό. Ποτέ δεν λέει θα έρθω. Λέει θα έρθουμε. Ναι, ναι, ναι. Θα ναι, ναι. Κάνουμε, θα ράνουμε. Ομαδοποιείται το πρόβατο μέσα από την ομάδα και παίρνει πόντο. Εκεί νιώθει χειρό, δε φιλέ. Όπω πίσω από ένα κόμμα ή τη θρησκεία. Ναι, 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 την ναι. Ομάδα του. Έτσι, έτσι. Πολύ καλή επισήμαση. Καλά, έκανε και τον έβεσαι. Είναι κοινωνικό το θέμα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να αντιληφθούν άπαντε ότι δεν κάνει μαγιά δένοντα 11. Θα βρεθεί καμιά φορά κανένα. Που θα είναι κανένας φουκαράς και ναι. Δεν θα είναι φουκαράς, ναι. Θα έχει κανένα κουμπούρι. Κανάς... Ναι. Ναι, ναι, θα ναι. Τον έχει επιδειχθεί η γυναίκα, θα έχει κανένα πρόβλημα, θα αρχίσει να γαζώνει ναι. Και μετά θα λέμε ποιος έφταιγε τελικά. Ποιος έφταιγε. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή θα βρεθεί και κανένας παλαβός
που φαίνεται λογικός, έχει πολλούς τέτοιους. Πώς, μην κοιτάς που εγώ τους ξέρω, γιατί... Συναναστρέφεσαι. Φέγε το μάτι, άμα γυαλίζει. Το μάτι. Γυαλάδα το μάτι. Ναι, γυαλίζει. Όπλο αυτό είναι. Είναι καλό άνθρωπο. Όχι, λέω, είναι επικίνδυνο. Τον βλέπει. Τον βλέπει. Αλλά εσύ είσαι και λίγο παραπάνω καχύποπτο από όσο πρέπει. Δεν χάνει από αυτό. Η ζωή με κερδίζει. Συμφωνώ. Το ίδιο με λέει ο πατέρα μου. Η ζωή με έκανε καχύποπτο. Δεν ήμουν εγώ, λέει. Όλοι οι άνθρωποι στη μεγάλη ηλικία και όσο μεγαλώνουμε, επειδή παθαίνουμε πράγματα. Οι εμπειρίε μα πειράζουν. Η εμπειρία σε κάνει καχύποπτο. Αυτό είναι τελικά. Το ψάξα. Έλεγα γιατί αυτό είναι έτσι ο άνθρωπο. Η εμπειρία τη ζωή τον κάνει καχύποπτο. Δηλαδή, μπαίνει στην μαρμίτα μια γκομενάρα τις προάλλες. Γκομενάρα. Και λες εδώ κάτι παίζει. Δε, ο λάκκος μυρίζει εδώ, φάβα τώρα. Με ένα χοντρό ζευγάρι. Ναι. Λέω κόψτε αποδείξεις. Ναι, γιατί η κυρία θα είναι. Σαν να τα πες τα βόδια, μην κόβεις. Πάλι δύο αποδείξεις δεν τις κόβουν. Φάτινα. Χθες περνάει μία, έρχεται μία. Πάλι. Λιγότερο νάρα. Δεν ήταν τίποτα αυτό. Κατευθείαν κοίταξε αυτό. Είναι και εύκολο να προβλέψουμε. Τι να κάνει η νάρα. Με το χοντρό. Ναι, τι να κάνει. Στο κολόμπαρο. Και στο μαγαζί αυτό, ρε φίλε. Τι να κάνει. Δηλαδή, μπαμ κάνει. Ναι. Βλέπω έχει κάτι χαρτιά και τα λοιπά. Λέω προσέξτε αυτή με φαίνεται φοριακός, μην κάνετε καμιά βλακία και ξεχάσετε τίποτα και τα λοιπά. Τελικά ήταν γιατρός η κοπέλα και με τον φίλο της ήρθε. Λέω όχι κύριε Αυτοβή, εγώ είμαι γιατρός. Είδες που καμιά φορά μπορεί από την καχυποψία τους πάρεις όλους αμπάρες, αλλά δεν χάνεις αν είσαι καχύποπτος. Βλέπεις στον δρόμο δυο μαζί, το βράδυ αργά, δυο μαζί. Λες οι γκέι είναι οι ασφαλίτες. Δεν μπορεί να είναι. Τελικά τι είναι, ασφαλίτες. Ασφαλίτες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ασφαλίτες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, έχεις καμιά Στέλλα. Ναι. Στέλιος γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά στα παιδιά. Ναι, έχω τη Στέλλα την Τσακίρη. Στείλ την χρόνια πολλά. Του Νίκου του Χριστίδη τη γυναίκα. Να τη στείλουμε. Να με αγαπάει πολύ και εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ, την αγαπάω. Είδε πώ τη βγάζει αυτό μετά την καλημέρα στη Στέλλα και τα χρόνια πολλά. Γιατί την αγαπάω τη Στέλλα. Γιατί είναι αντράκι. Α, είναι τζαμπουκαλεμένη, έτσι. Δεν καταλαβαίνει χρυσό. Χρόνια πολλά, Στέλλα, λοιπόν. Να είσαι καλά κι εσύ. Παοξάκι, Στέλλα. Τώρα την αγαπάω κι εγώ, άμα είναι παοξάκι. Θύρα 4, σμαράγδα στάιλ, έτσι. Ο άντρας της έπαιζε στην τούμπα αντίπαλο. Ναι. Και αυτή τη θύρα 4. Τον έβριζε. Του ρίχνε καλό αυτό, ρε φίλε. Καλό, ρε φίλε. Γίνεται, ρε φίλε. Καλό, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πάντως υπάρχουν γυναίκες που παρακολουθούσαν και παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Εγώ χθες πήγα να δω τον Άρη μαζί με τους φίλους μου που είναι περισσότεροι Αριανοί γιατί έτσι κόλλησε. Και το πρώτο τραπέζι είναι 4 κορίτσια, φίλε. Καθώς λέω, τι κάνω αυτές εδώ πέρα. Όχι! Καναγκόμενο. Έβριζαν, φώναζαν. Δεν ξέρουν, εντάξει. Συμμετείχαν στο παιχνίδι. Και αυτό δεν μ' αρέσει πολύ. Ναι. Ντάνι, άλλη γκόμενο. Και καλές τώρα, κυρίες, έτσι. Πρόσεξε, ομορφιές. Χάνει την αυτή. Βρεζογραφιές σου λέω. Τι ζωγραφιές, μα. Και όχι πολύ μεγάλες, μην νομίζεις 35, 18, 17, 19, 20, 21. Παιδάκια είναι αυτά, ρε. 17. Έκαναν έξοδο να δουν τον Άρη μπάσκετ στην αρχή και μετά τον Άρη. Μπάλα. Ναι, δηλαδή σαν να σου λέει φιλενάδα, πού θα πάμε, πάμε να δούμε τον Άρη. Πανηγύρισα δύο φορές δηλαδή. Τι πανηγύρισα, στον μπάσκετ έπεσε φάπα πάλι. Ναι, αλλά δεν διασύρθηκαν. Εντάξει, εγώ έβλεπα σωστό, και εγώ με Αριανούς. Βέβλεπε. Μόλις πήγε διαφορά 17. Ηρέμησαν. Ασούμε να μην διασυρθούμε. Να μην διασυρθούμε. Μετά πήραν λίγο θάρρος. Ξανά φάπα. 16 πόντους. Κόσμο είχε ο Πάοκ. Ήταν Βιερίνια, ήταν Σαχόφ, ήταν Ζαμπά, ήταν Ουάρτα. Βαρούσε, έκανε και σου το Ουάρτα. Εντάξει, αυτοί ψάχνουν το προφίλ τους τώρα. Ναι. Εντάξει, άμα φύγουν από τον Πάοκ, δεν νομίζω να ξαναπάνε στο παλατάκι. Λες, δεν νομίζω. Δεν νομίζω κι εγώ. Δεν νομίζω. Πάντως, αυτές οι μοδιές δεν μ' αρέσουν. Ναι. Πάντως οφείλουν οι του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί... Ο μόνος ειλικρινής εκεί που πήγε. Βιερίνια. Ο Άρτα, ποιος Βιερίνια. Όχι, ο μόνος ειλικρινής. Ο Άρτα, ρε, το λέω. Ο Βιερίνια είναι ο μόνος ειλικρινής, ο οποίος η Βιερίνια είναι ένας από τους 300 που πάει σε όλα τα μάτς. Άντε να το βάλω και το Βιερίνια. Α, πηγαίνει σε όλα τα μάτς αυτός. Ο Άρτα, φίλε. Τι πήγε να κάνει. Ο Άρτα. Ναι, τι πήγε να κάνει. Ο Άρτα, ρε, πήγε τι? Στο. Να δει να πάρει το ανοίξει το μάτι του. Γιατί να μην ανοίξει. Σου λέει 6.000 όλο και κατά 5. Φυσιολογικός άνθρωπος. Κανονικά, δεν το συζητάω. Σε αυτό δεν το κατακρίνω. Τον Άρτα καθόλου. Φυσιολογικός άνθρωπος. Καθόλου. Σε άλλα θέματα το κατακρίνω και πέταξε πρώτη φορά λίγο Πετρούλα και ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρετε πολλά πράγματα, λέει, που έχουν γίνει με τον Άρτα, δεν είναι ανακοινώσιμα. Έτσι. Εντάξει. Το είπε προχθές γιατί το ρωτήσαμε. Σίγουρα ξέρει παραπάνω. Σίγουρα ξέρει. Το ρωτήσαμε ξέρει γιατί παραπάνω. Δεν παίζει, ρε παιδί. Ρώτησε ένα συνάδελφο, λέει, δεν χρειάζεται να πούμε. Λέει, δεν ξέρετε πολλά πράγματα, το σταμάτησε και το θέμα. Ναι. Είπε και δεν είπε. Έτσι έπρεπε να πράξει. Ναι. Είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ, ο Άρτα δεν έχει βοηθήσει καθόλου τον ΠΑΟΚ να είναι και αυτός το ρωτάει τώρα με πρώτο τον ΠΑΟΚ, 6 βαθμούς από το δεύτερο. Ξέρω εγώ ο Άρτα γιατί δεν παίζει. Αυτό το ρωτήσει άμα κάνει κανένα μπουλκουμέ και χάσει κανένα μπουλκουμέ. Στις νίκες δεν το ρωτάς. Δεν το ρωτάς. Ναι, αλλά ακόμα και έτσι δεν ξέρω, ο Άρτα έχει πολλούς φαν. Και καλά κάνει. Δεν αντιλέγω. Στην ήττα, στην αποτυχία θα. Τώρα θα το θυμηθούμε στην ήττα, αποτυχία τον Άρτα. Τι έχει κάνει στο πρωτάθλημα. Κανένα γκολ, καμία σύσταση. Ναι. Λοιπόν, πα για ένα λεβαδιακό έκανε νίκη ο Πας μετά από καιρό. Απλά το αναφέρουμε. Το πιάζαμε στον 85. Εύκολο άσο. Ατρόμητος Ολυμπιακός για να καταλήξουν στον Άρη. Αυτοί οι δυο πέσανε. Ποιοι? Ο Απόλλων και η Λεβαδιά. Πέσανε αυτοί. Και ψάχνουμε τον 1,5 ακόμα. Όφη δείχνουν ο άλλος, δεν πατάει καλά. Ο Παπαδόπουλος, ο φίλος του Παπαδόπουλος. Μη σώσει και σωθεί. Δεν τον βλέπω να τραπάει. Δεν τους εσύ. Εγώ το είπα χθες που τα έφαγε τα κουλέ.
σύνθημα τώρα που παοξίδικο. Ναι. Κάθε πατέρας Αργιανός έχει σουλτάνα κόρη. Το παίρνουν οι κριτικοί τώρα. Ρε βγάλτε κανένα καινούριο. Ναι. 1500 μαντινάδες. Άμα σουρώσετε εκεί με τα ρακιά έχετε. Πείτε κανένα σύνθημα, ρε άχρηστη. Φτιάξτε ένα δικό σας. Ναι. Άχρηστη κριτική. Ναι. Που άμα βγείτε από την Κρήτη είστε κότες. Θα τους ξεφωνήσει μπορεί όταν πάμε στο Όφι Άρης. Να τελειώσουμε λίγο με Ατρόμητο Ολυμπιακό. Εκεί όπου έγινε ένα σόδομα και εγώ μωρά πάλι. Έτσι, για άλλη μια φορά σε εμάς του Ολυμπιακού. Τι έγινε για να το στέκομαι κυρίως στην ανάπαυλα. Ναι. Το τραμπούκο, την μπούκα, ναι, την είσοδο, καραπαπά, μοντέστο, καρεμπέ, μπήκα μέσα να ουσιαστικά να κάνουν μπούλιξ ένα διαιτητή, ο οποίος τον οποίο τι έκανε. Δεν τον επηρεάσαν όμως. Άμα δεις τα μούτρα του, έχω κάτι φωτογραφίες, να δεις πώς τον επηρεάσανε. Δεν τον επηρεάσανε, ναι, γιατί θα δίνει τον πέναλτι μετά. Ποιο πέναλτι, αφού δεν ήταν πέναλτι, τι ακάμα τώρα. Ήταν έξω. Ναι. Ήταν έξω η φάση. Ναι. Πότε είναι στο πρώτο ημίχρονο ή στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Ναι. Στο δεύτερο. Άμα τρώγανε... Ναι, αλλά τον επηρέασαν γιατί έδωσε 15 φάουλ γύρω γύρω την περιοχή. Ναι. Ο Ολυμπιακός με το ζώο του κρατάνε. Φταίει και ο Ατρόμητος εκεί. Ναι. Φταίει και ο Ατρόμητος εκεί που έχασε το κέντρο του. Φταίει και η αλλαγή που κάνανε, βάλανε τον Φορτούνη που ήταν πολύ καλός. Στον χώρο του κέντρου βγάλα τον Άτχο. Ο Φορτούνης, ο Ολυμπιακός με Φορτούνη είναι άλλη ομάδα. Το ναι, ξεκαθαρίζουμε. Δύο επίπεδα πάνω. Ναι. Πήρε την αποβολή από τον Μπουσούλατζιτ. Σωστά. Εντάξει, ήταν και αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό να μπαίνει ο Καράπαπας και να διαμαρτύρεται και να φωνάζουν και να κάνουν. Ξέρεις τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ότι δεν τον έχουν το διαιτητή. Δεν πάνω τον επηρεάζουν, ναι, με τραμπούκο και τέτοια. Ναι, δεν τον έχουν. Ναι, αυτό ναι, να πούμε στο κόσμο του Ολυμπιακού. Και δεν εμπιστεύονται και την ομάδα τους πλέον, έτσι. Για να δεν την έχουν εμπιστοσύνη. Η ομάδα τους με μάνους και με δεν συμμαζεύεται. Σου λέει δεν ποντάρω εγώ στο αγωνιστικό. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο να το κρατήσω. Το καράβι. Ας βγάλανε ένα center for σαν το Λιβάγια που δεν έχει αχρηστεύσει ή σαν τον Πρίγιο το δικό μας εδώ. Που τον αξιοποιούμε εμείς. Τον αξιοποιεί ο Πάοκ πάρα πολύ καλά. Ας το παίρνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή. Πάλι ο Φετβαζίδης στα ουράνια η μπάλα. Δεν έχει τελειώνει ούτε ο Φετβαζίδης ούτε ποτέ σε που τραυματίστηκε από τον Γιαννούλη να πούμε. Δεν έχει. Δεν έχουν ο Λάζαρος κατάρρευσε και δίνει. Κλάταρε εδώ, δικαιώθηκε εδώ, να τα λέμε όλα. Συμβουλή ότι δεν μπαίνει παίκτη από την ΑΕΚ γιατί κάτι είχα διαβάσει να πάρουν ούτε το Λιβάγια. Ούτε το Λιβάγια, ούτε το Λιβάγια. Το ξεζούμισαν γι' αυτόν στην ΑΕΚ. Του φάγα τον προστάτη. Πώς έβαγε τον προστάτη εκεί ο Μέτρο, να πούμε τον Βέλιο. Του ρούφιξε τον προστάτη, έτσι ρούφιξαν το μεδούλι να πούμε του Λιβάγια. Δεν μπαίνει. Άρα δεν μπαίνει κανένα από την ΑΕΚ γιατί είναι όλοι ξεζουμισμένοι. Μόες, δεν μπαίνει τίποτα. Μόνο το Βράνιες αν θες να πάρεις, ο οποίος πήγε στην Άντελεχτ. Μόνο το Βράνιες. Πάντως ο Μελισανίδης, μια που γυρίσαμε στην ΑΕΚ, έκανε χθες ανακοίνωση έτσι μακροσκελή και είπε κανονικά λέει, πρέπει να πληρώνετε λέει, για να παίζει στην ΑΕΚ και όχι να σας πληρώνω κιόλας. Αυτό ακριβώς. Αυτό τίποτα άλλο. Ναι. Σταματάμε εδώ πέρα. Πρέπει να δίνετε και μισθό. Μεγαλύτερο... Να χτίσουμε την Αγία Σοφιά. Γλυφτράκι από το Μάνταλο. Ο Μάνταλος, τελείως, τον έβαλε στο στόχο. Πάει ο Μάνταλος. Γλυφτράκι, γιατί γλυφτράκι. Ναι. Γιατί, που θα χτυπήσει ο γιατί ο μόνος ο οποίος ωφελήθηκε από το Μελισανίδη είναι ο γλύφτης ο Μάνταλος. Ναι. Όταν σακατεύτηκε την σα άλλη μέρα. Θα είναι καλός ο Μελισανίδης. Την άλλη τους μέρα... κλείνει για να τους κλείσει με χαμηλότερη τιμή. Την άλλη μέρα τον έκλεισε κανονικά, δεν τον έπαιρνε κανένας. Και τώρα ανταποδίδει ο Μάνταλος. Ναι. Η Original ανταποδίδει. Ο Μάνταλος ανταποδίδει. Ο Ζουνίδης ανταποδίδει. Έχει καλούς ρουφιάνους ο γλύφτες και κλακαδόρς. Εντάξει, ο Μελισανίδης. Έχει φτιάξει το έργο καλά. Απλά το τζάμπα πέθανε. Πέθανε το τζάμπα. Κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσει. Περσινή πρωταθλήτρια όπως την βγάλαμε το Σανιό, πέθανε από πολύ νωρίς. Είναι τουρίστρια. Την πέρασε και ο Άρης. Ο Μελισανίδης δεν ξέρω αν αυτό που έκανε φέτος έχει να κάνει με την αλαζονία του ή την τσιγκουνιά του και τα δυο μαζί. Και του χρόνου θα φανεί. Εάν του χρόνου εξακολουθήσει να είναι αλαζόνας και τσιγκουναράς, εκεί θα έχει πρόβλημα με το κομμάτι του οπαδικό της ΑΕΚ. Φέτος τη γλιτώνει η ΑΕΚ. Τι τη γλιτώνει, επειδή πήγε στο Champions League. Όχι, την κατακραυγή, ρε παιδί μου. Το μόνο που γλίτωσε και κέρδισε μάλλον τα λεφτά του Champions League. Τίποτα άλλο δεν γλιτώνει. Το μόνο που μπορεί, ξέρεις, να, κάνει, το μόνο που μπορεί να κάνει ο Μελισανίδης, τη φιλινάδα του την Original. Την κολλητή του, την κόμενά του. Ναι, αλλά τον ξεφωνίζουν οι άλλοι γιατί έχει λαό η ΑΕΚ. Δεν είναι έτσι. Είναι Original, είναι και αλυτός από εδώ. Την κόμενά του την Original και του δημοσιογράφου που τον φοβούνται γιατί δεν ξέρω τι. Θα το ρίξει τον ανάθεμα στους παίκτες. Αυτό θα είναι μεγάλη αλητεία. Ναι. Και, μεγάλη, το ρίχνει, ρε, και μεγάλη αχαριστία σε παίκτες που τους ήπιε στο μεδούλι να τους λες τώρα σε ξεζουμίζω και σε κάνω. Είσαι κακός εργοδότης. Ναι, ναι. Κακός είσαι εργοδότης. Κακός εργοδότης. Ναι. Ο Μαρινάκης τουλάχιστον και οι περισσότεροι ο Σαββίδης είναι καλοί εργοδότες και έχουν απέτηση. Και μπορεί να μπει μέσα στα αποδυτήρια και να πει και ο ένας και ο άλλος. Ιδιαίτερα ο Σαββίδης. Θα δω μέχρι σαν κουτάλια κτλ. Αν και βλέπω. Ότι πάνε να το τσιγκουνέψει λίγο κι αυτός να συμμαζευτεί.
Διότι δεν έκλεισε κανένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει απόκληση χρηματική. Αυτά δεν τα λέτε. Θα βέβαια τα πούμε στην πορεία. Θα κάνετε να πούμε. Όχι, εγώ δεν τα συζητούσα μαζί την Παρασκευή. Ναι. Τα κουβεντιάζαμε. Πού αποκλίνει, πού υπάρχει η διαφορά, πού είμαστε κοντά. Πάντως στο ραπτό. Εγώ να σου πω κάτι, θα σου πω εγώ τι ενημέρωσα εγώ. Θα κλείσει και ο Κρέσπο και ο Βαρέλα. Και οι δύο θα κλείσουν αυτοί. Έτσι. Που μα καίνει. Θα κλείσει και ο Πασχαλάκη μα καίει και για του άλλου θα δούμε στην πορεία. Δεν μα καίνει άλλοι. Κάποιοι δεν μας καίνε, ναι. Κάποιοι δεν μας καίνε. Ποιοι δεν μας καίνε. Ο Σαχόφιο Κάνιας δεν μας καίνε. Δεν μας καίνε. Όχι, δεν μας καίνε. Ο Μπίζες Βάρε, εκείνο το ερώτημα. Ο Μπίζες Βάρε και μας καίει και δεν μας καίει. Και δεν καίει. Και τα δύο, ναι. Γιατί και αυτός έχει να κάνει με το κομμάτι ηλικίας. Ο Μπίζες Βάρε, είπαμε, ζητάει. Και σωματότυπου. Τρία χρόνια ζητάει ο Μπίζες Βάρε. Ο Πάκου δίνει δύο. Ήταν σωστό το ρεπόρτο σου. Καλό, ναι. Ήταν σωστότατο, να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Αφήνουμε τον. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είπαμε κρατιέται. Βγάλτε τον αυτό, τον Χασαπόπουλο, αυτό το πασοκόσκυλο από εκεί πέρα, δεν μπορώ να το βλέπω. Ναι. Άλλαξε. Ωραία. Ο Ολυμπιακός κρατιέται επομένως με bypass, κρατιέται με. Έχει μπαλονάκια, με το Στανιό, έχει βάλει 5 γκολ, 5 παιχνίδια στο 95. Ναι. Και αυτοί τολμούν να μιλήσουν για τον ΠΑΟΚ που έχει κόντρα διδυσία γιατί είναι πρώτος. Και που ξεκίνησε και με -2. Όλα στημένα. Στατικές φάσεις, κόρνερ, Βούκοβιτς, μπρόξιμο από πίσω. Αυτά είναι τα κόντρα. Δηλαδή θα ψάχνουμε να βρούμε τον Παναθηναϊκό στην τηλεόραση. Παναθηναϊκός δεν είναι καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ καλός. Δεν το συζητάω. Και όντως αυτό που είπες παίζει το πιο θελκτικό ποδόσφαιρο από όλους. Την πραγματικότητα. Ψέματα πούμε. Και ας χάσει. Και ας χάσει, ναι. Και ας χάσει. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Στην Κρήτη πάμε. Πάμε Κρήτη για να ολοκληρώνουμε με όλα τα παιχνίδια. Το αφήσαμε στο τέλος. Χρονικά τα πήραμε όλα. Πάμε στο Ηράκλειο. Εκεί όπου Κωνσταντίνε, αυτό που είδαμε για μια φορά ήταν ο άτυχος Άρης. Εγώ θα ξεκινήσω με τον άτυχο Άρης. Άτυχος Άρης. Και ο άτυχος Παντελίδης. Όχι, δεν ήταν άτυχος. Άτυχος ήταν. Α, όταν έχεις δυο δοκάρια, όταν χάνεις ευκαιρίες, όταν δεν ήταν άτυχος. Καταρχήν, εκεί που την πάτησε ο Παδόπουλος. Ναι. Είναι ότι επειδή έχει λίγους βαθμούς, δεν τον βόλευε ο πόντος. Ναι, αλλά βρέθηκε μπροστά στο σκόρα το πουθενά. Τι έκανε. Έβαλε τρία στόπερ. Κομεσίδη, Παπάζογλου και Παντουρίδη, δυο μπακ Δελιγιανίδη και Κοροβέση. Στόπερ. Πρόσεξε το. Του κόλλου στόπερ. Ναι, ναι, μέτρη, πολύ. Λοιπόν, και προσπάθησε να ντουμπλάρει τον Γκαρσία και τον Γκάμα. Στο πρώτο ημίχρονο τα κατάφερε. Τους έκλεισε. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος, το πρώτο ημίχρονο αυτό ήταν. Ναι. Τους έκλεισε τους. Και τους δύο τους έκλεισε. Είχε Κοροβέση, Παντουρίδη, ντουμπλάρισμα από τη μια μεριά. Είχε Κομεσίδη, Δελιγιανίδη και ο Κυριακίδης έκλεινε από την άλλη μεριά. Δεν δώσαν πάσα και σιωπή σε καμιά περίπτωση θέμα. Ο Κυριακίδης ή ο Νάσος πιάναν τον Μαρτίνεθ πολύ εύκολα. Ο Ντεγκινή. Ο Μαρτίνεθ ήταν η κακή. Πολύ παράλληλο ποδόσφαιρο. Πολύ, πολύ. Περιμέναμε πράγματα το Μαρτίνεθ. Δεν έχει δεκάριο. Δεν έκανε τίποτα ο Μαρτίνεθ. Τουλάχιστον αυτό το μάτι. Για μένα λοιπόν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και πετάει από την αρχή έξω τον τρίτο στόπερ. Και παίζει Δελιανίδη δεξιμπάκ. Παίζει Παπάγος και Ποτουρίδης μαζί. Και Κοροβέση τετράδα πίσω. Ναι. Και πετάει ας πούμε τον Σασί στα εξτρέμ. Το κάνει τον κόλ. Ο οποίο έκανε δουλειά ο Σασί. Φαινόταν ότι θα του κάνει ζημιά. Εκεί όμω. Άρχισε να φαίνεται τον Γκάμα και ο Γκαρσία γιατί απελευθερώθηκαν και βρήκαν χώρους. Βρήκαν χώρους. Εκεί όμως εγώ τώρα κοίτα να σου πω για τον Παπαδόπουλο εκεί. Κάνει το 1-0, ρε φίλε. Ναι. Ξαναγύρνα το. Το γύρισε. Τι το γύρισε, ρε φίλε. Όπως ο Πενούζο, τι έκανε και τι έκανε. Θα σου πω τι έκανε. Το οξύμορο ποιο είναι. Ναι. Στο 88 βγάζει τον Κοτσιανικούλη. Στο 88. Ναι, και πετάει τρίτο στόπερ. Στο 88. Στο 88. Κλείσω από νωρίτερα, ρε. Από το 80, από το 85. Έβαλε τον Οικονόμου στον Κυριακίδη. Ναι. Καλή αλλαγή κι αυτή. Στο 88 δεν μετράει, να ξέρει. Δεν μετράει, μετράει για μένα. Μετράει, σου λέει θα κλείσω τον Άρη. Ναι. Τι γίνεται όμως. Αυτό που βάζει τον Μιχόγεβιτς. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι ο χειρότερος παίκτης. Στα στημένα είναι ο χειρότερος παίκτης και του βγαίνει αρνητική αλλαγή. Ναι. Δηλαδή, ο Κρέσπο πηδάει πιο ψηλά από τον Μιχόγεβιτς. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, η ποιότητα των στόπερ του είναι για τα κλάματα. Είναι όλοι, όλοι πολύ μέτρη, όντως. Οπότε έβαλε τον τρίτο στόπερ. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ο Νίκος Αδόπουλος του Άβελ. Ναι. Ο Παδόπουλος. Αλλά το οξύμορο είναι ότι τρώει με τρίτο στόπερ 2 γκολ σε στιγμένα χτυπήματα. Στον αέρα. Ναι. Και τα βάζει ο φίλος μας ο Γιουνές, ο οποίος πριν κάνα μήνα τον ξεφώνιζαν άπαντες. Πολλά οξύμορα. Το Γιουνές είναι άλλο οξύμορο. Ναι. Ο Γιουνές είναι παίχτης πρώτης επαφής, μίας επαφής. Αυτό πρέπει να το ξέρουν στον Άρη και αν θέλουν να τον εκμεταλλευτούν θα πρέπει να τον ταΐσουν. Ναι. Ο Παντελής νομίζω το κατάλαβε. Ναι. Και γι' αυτό τον έβαλε κιόλας. Είναι ένας μικρός Πρίγκοβιτς ο Γιουνές. Και φυσικά οι δύο αχίλιες πτέρνες του Άρη. Ναι. Τα δύο πλάγια μπακ του. Εντάξει, αυτά είπαμε. Το λένε, το τα λένε, λέγαμε μια γεσμονιά σου. Τα μπακ του Άρη είναι συγκεκριμένε. Λείπει ο Βαλεριάνο στον γκολ γιατί ο Μπάσα. Πώς το λένε, πώς το λέγανε αυτό τον παίκτη που μπήκε. Και ο Σάσα. Ο Σασί. Ο Σασί τον χάνει είναι αλλού. Ναι. Τακτικά ανύπαρκτο ο Βαλεριάνο. Καλά, και έκαναν πολλά λάθη όλη η αμυντική λειτουργία του Άρη. Δηλαδή από το πώς διώχνουν την μπάλα, πού έφτασε, πού κινήθηκαν στον γκολ. Και δεν πολλά λάθη. Δένει πολύ καλά ο Δελιζής με τον Βέλεθ. Πολύ καλό δίδυμο. Πάρα πολύ καλό δίδυμο. Πολύ καλό δίδυμο. Εκεί ήταν όσο τα μπακ του δεν γεμίζει το μάτι, τα δυο στόπερ του Άρη είναι εξαιρετικά. Εγώ αν ήμουν στο παρότι ο Βέλεθ έκανε αρκετά βίαστα λάθη χθες. Εντάξει. Ατομικά έκανε λαθάκι ο Βέλεθ, έτσι. Κωνσταντινίδη και Βαλεριάνο.
ή Τζανακάκη και Βαλεριάνο, ή Τζανακάκη και Μενέντεθ. Ναι. Εκεί θέλει δύο πλάγια μπακ να κλείσουν λίγο οι τρύπες. Mm-hmm. Φόρας μην πάρει, γιατί έχει τρεις στα σκουπίδια εκεί. Τον έβαλε, έκανε τα γκολ. Άστονα εκεί πέρα. Και... Όχι, ο Γιουνές, το ξαναλέω, δεν είναι κακός παίκτης. Ο Άρης για να βγει Ευρώπη πρέπει. 100%. Ο Άρης θα βγει πεντάδα, ναι. Φίλε, δεν υπάρχει να ομάδα πάρει να πλάγια βγει. Μπακ, ναι. Ας πάρει και ένα. Και ας αλλάζουν. Και να βρει μια φόρμα, ναι. Το δεκάρι του. Ο Μαρτίνεθ, ο οποίος είναι ποδόσφαιρο παλεμάχου. Ναι, έδειξε ότι είναι πίσω και πολύ παίρνουμε πίσω. Και μια απάντηση γιατί δεν τον έβαζε κι ο άλλος. Γιατί προφανώς και εκείνος κάτι έβλεπε για τον Μαρτίνεθ. Γιατί χθες εμένα, αν μου ρωτούσες τι απογοητεύσει, σου λέγω Μαρτίνεθ. Ναι. Και τι έφτιαξε, θα έλεγα, ο φίλος μας ο Γιουνές, ο οποίος έδειξε ότι το έχει το παλικάρι, όπως το είχε και με την Ξάνθη. Τον Τάισαν έβαλε τα γκολ με πρώτη επαφή και τα δύο. Και ο Άρης, όσο ατυχία είχε σε όλο το ματς και σε κάποια ματς που έπρεπε να πάρει βαθμούς, εγώ εδώ είμαι, τα λέω κάθε φορά, τα λέω και σε σένα και στον κόσμο, τα πήρε χθες. Και κάτι άλλο. Τα δικαιούταν όμως. Ναι. Βρήκε περισσότερους χώρους με τον Παντελίδη, ο Γκαρσία και ο Γκάμα. Ναι. Θα βρουν ακόμα περισσότερους. Θα βρουν και άλλους. Ο Παντελίδης για να πάρει το ματς με τον Παναθηναϊκό. Δεν είδα πάντως τρομερές αλλαγές εγώ στο παιχνίδι του Άρη σε σχέση με τον Πάκο Ερέρα. Δεν είδαμε αλλαγές ακόμα. Πρόσεξε πάρα πολύ. Την ίδια ομάδα είδαμε. Ναι. Ναι, όχι εντεκάδα. Ναι. Η συμπεριφορά. Πιο κοντά οι γραμμές. Πιο πολύ ψυχολογία εγώ είδα. Μάτουμα τα στημένα. Δύο. Ναι. Όχι πολύ μπάλα κράτημα στα πόδια. Μεγάλες πάσες διαγώνιες ναι. Στους εξτρέμ. Δηλαδή μία πάσα, δύο πάσες, φύγαμε στην επίθεση. Δεν είναι αυτό το πάσα-πάσα να οργανωθεί ο άλλος. Ναι, όχι τόσες πολλές πάσες. Ο Άρης δεν έφαγε αντεπιθέσεις και βγήκε σε ευνηδιασμούς και φάνηκε εκεί του ότι είναι αδούλευτος στους ευνηδιασμούς, διότι δεν πρόλαβε να τους δουλέψει ο Παντελίδης ο Σάββας. Ωραία. Πάντως, επειδή η ρημάδα, η μπάλα έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αν έλεγε το μάτς 1-0 θα είχαμε ξεφωνητά τώρα. Όχι. Τι όχι. Και τι θα είχαμε ξεφωνητά, Κωνσταντίνε. Γιατί, θα είχαμε ξεφωνητά. Δεν θα είχαμε ξεφωνητά να είχαν ο Άρης 1-0, παρότι είχε τα δοκάρια για τις ευκαιρίες. Εγώ λέω, κοίτα να δεις τι σου κάνει η Ρουσλάνα η μπάλα, η οποία μέσα σε ένα λεπτό γυρίζει το μάτς του. Ακούσα το διαιτητή στο ξύλο. Πού? Σε β' κατηγορία Νικήτη Μεταγκίτση. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε μετά. Μην χάνουμε χρόνο. Ναι. Θα μιλήσουμε και για τη σφαγή του Μακεδονικού. Έχουμε χτύπημα εδώ στο πρωτοσέλιδο, τώρα το είδα. Ας πρόσεχε. Ας πρόσεχε. Ναι. Ας πρόσεχε, μην έκανε αβάντες τον άλλο, τον Κασιδιάρη, τον πρόεδρο της ΕΠΟΣΑ και εμένα. Ναι, το γραμμένο. Και κάνανε μούχτι στο μάτς με το παραλίμνη. Λοιπόν. Και να βγάλουμε το Σέζο να μην βγάλει κίτρινη κάρτα δεύτερη τώρα. Έλα μου, ρε Κόλση, έτσι βρήκε τώρα εντάξει. Ένα ψεγάδι για να μα πει για το Σέζο. Όπως θα λέμε τον για όλους, εκνευριστικό. Θα λέμε και για το Σέζο. Λοιπόν, ανακαλύψτε τη With Vision. Είναι η πρώτη Android TV στην Ελλάδα με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει κάθε μέρα. Από blockbusters, ταινίες πρώτης προβολής μέχρι και κλασικά αριστουργήματα από το Google Play Movies. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση, φίλε, εκεί που μας ακούσα απ' έξω. Και λέγεται Wind Vision. Ανακάλυψε τις δυνατότητες της στο wind.gr / vision ή στο 13800 σε ένα κατάστημα Wind δίπλα σου. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης αμέσως τώρα για δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε κάνοντας σούμα και ρίχνοντας πινελιές και σε κάποια άλλα θέματα που τα αφήσαμε χωρίς σχόλιο. Και με τις δικές σας γραμμές στα 390. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 μετά τις 9. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, είπαμε και τα χρόνια πολλά. Τώρα περιμένουμε να ακούσουμε και εσάς. Και έχουμε να κάνουμε μια γύρα, Κωνσταντίνε, και σε Football League. Έτσι, να δούμε λίγο τι έγινε με τον Ηρακλή, τι έγινε με τον Απόλλων Λάρισας στα 90. Γιατί ρε φίλε, γιατί Β' Εθνική, γιατί έχει πολύ σαπένς. Εδώ δύο κατηγορίες θα χάσουν αυτές που πέφτουν οι τρεις τελευταίες. Είναι για δύο με τη νέα αναδιάθρωση εκεί που θα έχουμε. Ας πουλήσουν τα μάτς, ας κάνουν στισήματα, τι άλλο καλά. 90-90-90, ανοιχτό το κέντρο. Ήδη ακούγονται πολλά. Τι ακούγονται για τη Β' Εθνική. Ας τα ακολουθήσει και η Γάμα Εθνική. Δεν μπορεί να τα κλάματα. Δεν μπορείς κλάματα. Πάτε στη Μαλαισία, πάτε στην Κίνα, κάντε κάτι. Γιατί φωνάζουμε εμείς εδώ πέρα ως Μακεδονικοί, έχουμε σφαγεί δύο πέναλτι, μας έδωσαν. Δεν το δώσαν δύο πέναλτι. Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην τα δώσουν, τα δύο πέναλτι. Γιατί δεν τα δώσανε. Ναι. Γιατί είναι ο γραμμένος στην ΕΠΟ που τον έκανε αβάντο ο Κανελάκης για να τον βγάλουν πρόεδρο στην ΕΠΟ. Ναι. Κουλ, πες τίποτα καλά τους κάνει. Καλά τους κάνει. Καλά τους κάνει. Ναι. Κύριε Γραμμένο και κύριε Γραμμένο και να ο Πάοκ πίσω από τον κύριο Γραμμένο. Μπάοκ, φάτι. Τι διαμαρτυρίζει τώρα. Ναι. Ο Πάοκ και έτσι ο Πάοκ και μούχτι με το παραλίμνη. Φάτι να τώρα. Δεν μου λες τώρα που κερδίζαμε όλοι. Πάοκ, Άρης, Ηρακλής, μόνο ναι. Καλαμαριά δεν τα. Ο Απόλλων Πόντου δεν τα κατάφερε. Πάει ο Απόλλων Πόντου, θα πέσει. Ναι. Θα πέσει ο Απόλλων Πόντου. Ναι. Λες να μην έχει διάθεση ο κόσμος να πει πράγματα. Σου λέω άμα κερδάμε είναι όλα φυσιολογικά, είναι νορμάλ. Συγκρίνει δηλαδή βγαίνει. Λες. Άμα δεν έχει να κλάψει ο άλλος να διαμαρτυρηθεί, να οργιστεί. Και καλά, μπορεί να βγουν αεξίδες. Αυτοί δεν χάσανε. Τι άρα, αυτοί το πήραν απόφαση. Τι το πήραν απόφαση. Τουρίστες. Στο νεκροταφείο. Τουρίστες. Λοιπόν, ναι. Πάμε γραμμούλες. Έλα να ακούσουμε το ακροατήριο. Έχουμε τη Football League, την οποία θα την δώσουμε κάποια στιγμή. Να σχολιάσουμε με τον Ηρακλή, ο οποίος εντάξει, okay, δεν έκανε κάτι μαναμάν και έζησε τη Σπάρτη. Αναμενόμενο.
Έτσι, 3-0. Για τον Ηρακλή δεν αναμενόμενο, αναμενόμενο. Ναι. Εντάξει, okay. Σπάτη είναι ήταν και αυτή να πει. Ήταν νίκη σωτηρίας. Όχι, νίκη σωτηρίας. Γιατί είναι νίκη σωτηρίας, ρε φίλε. Γιατί είναι νίκη σωτηρίας. Γιατί δεν στη βαθμολογία. Ναι, η βαθμολογία αυτό λέει προ τα πάντα. Τώρα την άλλη Κυριακή ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θα πάει να παίξει στον αίτητο Σπάτων. Εντάξει. Ντέρμπι, ντέρμπι ουραγό. Πάρε ένα μπόντο και εκεί. Πάμε γραμμέ. Έλα, έλα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Γεια σα, παιδιά, καλημέρα. Καλώσονα, ένα-ένα σε αξίδε. Ναι. Άντε, να δούμε. Η ΑΕΚ προκάλεσε ίκτο. Ίκτο, ναι. Λοιπόν, φοβάμαι αύριο αγωνιστικό διασυρμό. Όταν για 75 λεπτά σε πρεσάρει ψηλά ο Δέλλας, ναι. Φαντάσου τι θα πάθει από τον ΑΕΚ. Ένα είναι αυτό. Τα λέγαμε κυρκώσα εμείς. Λοιπόν, μας έλεγαν αυτοί. Ναι. Η καλύτερη αθλητική Κυριακή ήταν η χθεσινή. Σου άρεσε. Στο κανάλι Open. Σου άρεσε, είχε ντέμι εκεί, τα μια χαρά τα δεν είναι ντέμι, έχει, είχε Δόνι ο οποίος είναι όλα τα λεφτά. Ο Δόνις είναι ο μεγάλη Δόνι, μπαλαδόφατσα. Ο Δόνις είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας προπονητής. Είναι εξαιρετικός ο Δόνις. Μα στην ανύποπτο χρόνο στην τακτική, είπε, επάνω, δεν χαρακτήρισε τον Παντελίδη τον καλύτερο Έλληνα προπονητή όταν η ομάδα του δεν πήγαινε καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης είπε. Έδωσε εξήγηση για την εμφάνιση της ΑΕΚ. Έλλειψη ρόστερ, λίγοι παίκτες. Καλά, αυτά τα λέμε και εμείς εδώ και τέσσερις μήνες. Και άδειασε, ναι. Όχι, η ομάδα άδειασε με τη συμμετοχή στο Champions League, λέει. Το παγώ με τον Αποέλ. Να μην βγαίνετε όταν, όταν είχα Dortmund και Paris Saint-Germain. Να μην βγαίνει να παίζει Champions League. Μου δες, θέλω να σχολιάσουμε κάτι ακόμα. Ο Ντέμις είπε, λέει, να ζητήσω συγγνώμη και κάποιο παδί, λέει, για το μείον 3. Γιατί... Βεβαίως. Α, και εσύ μαζί τους είσαι. Γιατί τα είπε ο Ντέμις αυτά, λέει, όπως να ζητήσουν οι παίχτες, λέει, συγγνώμη, να ζητήσουν, λέει, και ο παδί. Ακριβώς. Α, μαζί τους είσαι. Επίσης. Εντάξει, τώρα το λένε το Ντέμι. Επίσης, κουλιανέ, και απορώ ο Κωστής πως δεν είδα αυτό που είδα εγώ. Τι είδες εσύ. Λοιπόν, στο δεύτερο, στο φάουλ, το δεύτερο γκολ, δεν υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ, το είπα. Ποιο πράγμα. Δεν υπάρχει φάουλ. Α, για το λιμνιό. Το άλλο, στο πρώτο γκολ του Μπρίγιοβιτς. Το είπαμε, ναι. Στο πρώτο γκολ του Μπρίγιοβιτς, πηδάει μόνο στον Μπρίγιοβιτς, γιατί πριν δευτερόλεπτα με το δεξί χέρι έχει αποφύσει τον αμυντικό και δεν τον επιτρέπει να διεκδικήσει. Αυτά γίνονται οι σκουντιές μέσα στην περιοχή. Κύριε Κώστα, άκουσε με λίγο. Για τη φάση του λιμνιού θα πω ναι, το φάουλ είναι μάλλον να μην το δώσει, έτσι. Ρωσέζος έπαιζε. Αλλά άκουσε με λίγο. Στη φάση του Πρίνοβιτς είσαι εκτός τόπου. Πραγματικά. Αυτά τα τζατζαρίσματα τα κάνουν. Ο Πάοκ τώρα. Τόσα λεφτά. Θα ανεβάσουν το Σέζο και τα λοιπά. Όπως οι άλλοι δίνουν κάτω. Ναι. Δηλαδή. Έχει ξοδέψει. Κύριε Κώστα, ναι, αλλά με λες για τον ΠΑΟΚ έτσι που τον έχεις αχτεί για τον Ολυμπιακό, δεν θα με πεις τίποτα. Και κάτι τελευταίο για τον Ολυμπιακό. Συγκλονιστικός Φορτούνης. Συγκλονιστικός Φορτούνης, σε βλέπω φέτος. Στο δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερη ομάδα σου Ολυμπιακού. Στο Ολυμπιακό site ναι. Το δεύτερο γκολ. Αλλά το έγκλημα ήταν από την επόπτη με. Ερώτημα, τελευταίο ερώτημα. Το έγκλημα ήταν από τη γυναίκα επόπτη. Ακυρώνει κανονικό γκολ. Ερώτημα. Ένα λεπτό να συμπληρώσω. Ναι. Και στο 88 λεπτό αφήνει offside τον Πόνσε από 3 μέτρα από τη μικρή περιοχή να βάλει γκολ. Κύριε Κώστα, πώς αισθάνεσαι που σε σμπρώχνει και η διτσία και πάλι δεν μπορείς να κερδίσεις. Τι να αισθάνομαι. Ναι. Η ομάδα είναι υποκατάρρευση. Κατάρρευση. Εντάξει, τα είπες όλα. Δεν το ρωτάς το καλύτερο. Ποιο. Ποιος θες να πάρει το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός θέλει. Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ρε, τον Ολυμπιακό εγώ τον μισώ. Εντάξει κύριε Κώστα, ναι, σωστό το ερώτημα. Μπράβο Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Καλημέρα από... Και λόγω εγγονιών. Και, τι παιδί. Και λόγω εγγονιών. Α, εγγονιών. Σωστά, έτσι. Ναι, ναι. Καλημέρα κύριε Κώστα στην πατρίδα. Παίζει και αυτό ρόλο, ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, ναι, βέβαια. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, κουλουράφη, νίκη της Ισπανίας. Καλώς ο Νικόλα. Δεν ακούγεσαι Νικόλα καθόλου. Καθόλου δεν ακούμε, καθόλου. Τώρα καλύτερα, εντάξει. Α, έλα, καλημέρα, καλημέρα. Θα ήθελα να πω λίγο ότι για δύο γκολ που μπήκαν με στην αγωνιστική, ναι. Να πείτε και ο ίδιος και ο Ράπτα τα κοιτάει λίγο αυτά. Έχει βάλει πριν γρήγορα πόσα γκολ που έχει βάλει, εντάξει, με κίνηση. Δεν ακούγεσαι, φίλε. Έλα, να ακούς τώρα. Δεν ακούγεσαι, πάρε κάπου να σε ακούμε. Περίμενε, έλα. Τώρα σε ακούμε. Άντε με τα κολοτηλέφωνα, δεν πιάνουν πουθενά. Ναι. Έχει βάλει ο πρίγκιπας, να σου πω για δύο γκολ. Έχει βάλει κάποια γκολ ο πρίγκιπας. Θέλω να μου εξηγήσετε την εκπληκτική κίνηση προς πίσω του πρίγκιπας, που πραγματικά εγώ είμαι άφωνος, το γκολ στο 1-0. Και άμα είδες, Ραπτόπουλε, το δεύτερο γκολ του Κρισμάν Ταγιάννενα.
Άμα ήταν ξένος παίκτης, τι θα λέγανε για αυτό το γκολ που έβαλε. Ναι. Εντάξει. Έχει και την αίσθηση στο πού βρίσκεται και τι θέλει να κάνει, δηλαδή κάνει φοβερή σκέψη το παιδί. Και συστηματικά να πω κάτι, γράφω τα Γιάννα Πίστα, αλλά με την Πάρμα μας πλήρωσε, ας πούμε πάρα πολύ. Κουλ, cool, τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Ναι. Με και ένα ακόμα συστηματικό, έπαιξα τον Απόλλωνα στις τρεις μονάδες, δεν ήταν λίγο προκλητικό. Απόλλωνα Λάρισας με τα Σάτα. Ναι, ήταν μεγάλο, θα πάμε εκεί και θα το σχολιάσουμε, Νικόλα, δεν έχεις καλή γραμμή. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά τα κολοτηλέφωνα. Τι να κάνουμε, αυτά είναι ακριβώς. Τα κάνουμε, τα κάνουμε. Πα πουθενά σε κανένα μέρο, δεν πιάνει τίποτα. Δεν πιάνει, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, το γκολ του Κρισμάν είναι ένα γκολ το οποίο το έχουν βάλει και άλλοι φόρο και είναι πολύ ωραίο γκολ. Μπράβο του, πραγματικά έδειξε τι. Καλά, τι από τον Κρισμάν να βάλει τον Κλάου, τι θα κάνει. Ναι, το φελό, τον Κρισμάν. Ναι. Και για, το, για ποιο άλλο, για την κίνηση του Πρίγιοβιτ, την κάνει συνέχεια αυτή την κίνηση ο Πρίγιοβιτ. Γι' αυτό και ξεχωρίζει. Γενικά ναι. Ο Πρίγιοβιτ πριν γίνει ακόμα η μεταβίβαση έχει πάρει θέση. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι ένστικτο, δεν διδάσκεται. Έτσι. Αυτό είναι από τη μάνα. Το έχει ρε παιδί μου, το έχει. Το μυρίζεται. Πώ θα το τοποθετηθεί, πώ θα. Βγει πρώτος στην πλάτη του αμυντικού, πώς θα κάνει την κίνηση πριν ακόμα γίνει. Κεφαλιά προχθές με την Ξάνθη είναι επική, έτσι. Ναι. Δηλαδή βάζει σε, βγαίνει σαν το φίδι, σαν κόμπρα. Βάζει πλάτη τον στόπερ. Τον στόπερ. Ναι, ναι, ναι. Τον δημιουργεί θέμα. Αλλά γυρίζει και το κεφάλι ακριβώς όπως πέφτει, σαν το φίδι που βγαίνει την τρύπα, κράκ το βάζει και γεια σας. Καλημέρα. Έλα, βίλε. Καλημέρα. Καλώς όνα. Τι κάνετε. Καλά είμαστε εδώ, ξανά τον Θεό. Κερδάμε παντού. Εσείς κερδάτε, κερδάμε κι εμείς. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό εννοούσε ήθελα... κερδάμε παντού, εννοώ ότι ναι, κέρδισαν όλοι. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ δεν θα ασχοληθώ με τα ποδοσφαιρικά τόσο. Mm-hmm. Απλά λίγο θέλω να... Ράδιο, φίλε, με αυτές τις κολογραμμές, κλείστε το ράδιο. Τζιρ τζιρ ναι, ο ένας, ο άλλος δεν έχει σήμα. Ναι, λίγο χαμηλά το ράδιο, παιδιά, για ναι, να μην ναι. Μικροφωνίζει, ναι. Λοιπόν, τώρα είμαι εντάξει. Ναι, ναι, μια χαρά. Ωραία. Εγώ θα πω για το παιδί θέση του Άρη μέσα στο Ηράκλειο. Ναι, ναι. Και εντός εισαγωγικών θα δώσω τα έψημα σε αυτούς τους ψευδονταΐδες εκεί στην Κρήτη. Γιατί περνούσε ο ήχος μέσα από τη τηλεόραση, από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 90 που το βούλωσαν, εγχωρό βρίζανε σπίτια, οικογένειες, όλη την ομάδα του Άρη. Εντάξει, αυτά τα λοιπόν, ακούσαμε τα γήπεδα. Λοιπόν, Κωστή, ήξερα ότι θα το πεις αυτό και θα σας απαντήσω όταν τους έδειξε τα τέτοια του Πασχαλάκης, οι κότες, οι λιράτες. Είναι κότες οι κριτικοί. Είναι δεν κότες. Δεν κατάλαβες εσύ. Ότι άλλος προπλοφορεί είναι κότα. Είναι κότες. Δεν ξέρω, και... δηλαδή αυτή πρέπει να γίνει η απομυθοποίηση των κριτικών. Είναι μεγάλες ναι. Κοτάρες γιατί είναι με ένα όπλο στην τσέπη. Ναι, τι περιμένεις τώρα, τι περιμένεις όταν για ενδεικτικό δείγμα ανδρός έχουν το πολλάκι το ψευδονταΐ. Λοιπόν, όταν τους άδειξε λοιπόν, ναι. Λοιπόν ο Πασχαλάκης, επειδή φιλάνε δαχτυλίδι, όπως και ένας κ. Δημήτρης χθες πήρε στον Καμόρα πανετολικός και φιλούσε δαχτυλίδι από τον Ιβάν, τον έπλεκε το εγκόμιο εδώ πάγου για να πάρει κάνα δανεικό, κάνα ποταλάκι. Τώρα φυλάνε όλοι το χέρι του τσάρου, έτσι και αυτές οι κότες οι κριτικοί, με τον Πάο και ήταν μούτα. Ναι. Τους έκανε την κίνηση και μετά δεν βγήκε κανένας από τον παράγοντας να πει ότι επιθυμώ την τιμωρία, πως κάνανε οι Παόκοι με τον Πλατανιά που τους έπιασε ο πόνος. Φίλε Πασχαλάκη τιμωρήθηκε, πάλι μπερδεύεσαι όμως. Πασχαλάκη τιμωρήθηκε, ναι, εγώ ναι. Δεν μιλάω για τον Πασχαλάκη, ναι. Για αυτές τις κότες μιλάω. Που τους έδειξε τα τέτοια του. Εντάξει, και δεν κινήθηκε... να σου πω τώρα, έχουν μια συμπάθεια προς τον ΠΑΟΚ διαχρονική. Δεν ισχύει από τώρα με τον Σαββίδη όμως. Εδώ πάλι δεν τώρα, τώρα Νικόλα, ο ΠΑΟΚ με τον Όβι είναι πάντοτε κοντά. Ο ΠΑΟΚ από το 85 και δεν δώσει στην Ευρώπη. Και έπεσε με την Αταλάντα. Με τρελάνετε τώρα. Κάτσε ο Βαρδινογιάννης, η ομάδα Βαρδινογιάννης. Κάτσε εσύ, κάτσε. Ο ΠΑΟΚ με τον Όβι δεν τα έχει τώρα καλά. Μην τρελαίνεστε. Ο Όβι όταν είχε έρθει εδώ και είχε παίξει με την Αταλάντα πότε ήταν. Στην Τούμπα. Γιατί δεν τα έχετε καλά με τον Όβι. Έχουμε μια καλή σχέση. Γιατί δεν υπάρχουν ομάδες που έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Ποιος ο λόγος δηλαδή. Βοράς νότος, ας πρόμα βρακώτες είναι καλά λέει ο άλλος, πάμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή, αδερφέ θέλω να με πεις γιατί είσαι Πεσσαλής. Ναι. Με ποια ομάδα δεν έχεις καλές σχέσεις πλην του Άρη. Με πάρα πολύ. Πέσα. Με τον Ολυμπιακό έχω, με την ΑΕΚ έχω, με τον Παναθηναϊκό έχω, με όλες τις ομάδες. Άριστες, άριστες, άριστες. Άριστες. Ειδικά με τον Παναθηναϊκό, αριστότατες. Άκουσα να σου πω κάτι, αυτοί θέλουν να έχουν άριστες σχέσεις μαζί μου. Εγώ δεν την κόβω και φλέβες, γιατί εγώ είμαι ο δυνατός τώρα. Και εγώ κάνω το παιχνίδι. Ναι, αλλά αυτοί, για αυτοί θέλουν να έχουν άριστες σχέσεις. Εγώ δεν σημαίνει ότι έχω με όλους άριστες. Ναι. Ναι. Εσύ εκμεταλλεύεσαι το δυνατό, το δυνατό, όλοι θέλουν στη ζωή να τον έχουν δίπλα τους. Να τον έχουν δίπλα τους. Να τους κεράσει αυτό θέλω να πω. Εγώ αυτό κλείσει επόμενο και εγώ. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα. Το δυνατό όλοι δεν το θέλουν δίπλα τους. Έτσι δεν είναι. Ο Πάκου, τι σημαίνει. Ο Πάκου είναι δυνατός και έρχονται οι άλλοι γύρω του. Τι να κάνουμε τώρα. Ζητάνε. Ζητάνε. Έτσι. Εγώ φταίω δηλαδή. Όχι. Αμπράβο. Όχι. Ή αυτοί που έρχονται. Όχι, αλλά κοτάρες η κριτική σίγουρα. Φαγώθηκες. Καλημέρα, ναι. Έλα. Καλημέρα. Την εκλεκτή κυρία. Έλα. Κωστή, κόντεψε να υποθυμίσω χθες. Γιατί. Καλέ, κόντεψε. Τα τελειώσει το παιχνίδι και χάναμε ένα 0. Ναι.
Και σε πόσο ούτε 2 λεπτά έβαλε τα 2 κόμματα. 72 δευτερόλεπτα, κυρία Δώρα. 72. Το έβλεπες το μάτς. Δεν το βλέπω. Και έχω, δεν έχω νόβα. Έχω... Και εσύ μια αξιοπρεπέστατη χείρα, η οποία είναι βλέπω, οικονομικά δυνατή, με τα παιδιά, τα εγγόνια κτλ. Να μην έχει μια νόβα. Έχει οτέ. Έχει οτέ. Ναι. Α, έχει οτέ. Έχει οτέ. Και ακούει και εμάς. Εντάξει, άκουγε το Στράτζαλι. 72 δευτερόλεπτα, κυρία Δώρα μου. Ναι, καλέ. Και σου είπα, η καρδιά μου κόντευε να φύγει. Για πες μου, Κωστή, εσύ. Πόσο κάνει ένας γύφτος να κλέψει ένα Nissan. 72 δευτερόλεπτα. Στα 72 δευτερόλεπτα το ανοίγει το Nissan. Πάπα, πε και φύγει κιόλας καπνός. Το έχει κάνει για τα αρχικά. Έχει το παραγιάννη, δε. Σε 72 δευτερόλεπτα. Τσακ, τσακ, τσακ. Το παίζει από το δεδροπόταμο. Ναι, δεν μου λες, θυμάσαι εσύ τώρα, θυμάσαι άλλο παιχνίδι του Άρη να το γυρίζει έτσι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Όχι. Και εσύ, κυρία Δώρα, έτσι που είσαι ακόμα πιο όχι, δεν παλιά. Θυμάσαι. Δεν θυμάσαι έτσι. Όχι, τόσο ποτέ. Ποτέ. Να στρίψει έτσι το μάτς. Αυτό θύμιζε United. Μπάγκερ. Ναι, ναι, ρε Κωνσταντίνε. Μπράβο, ρε φίλε. United, μπράβο, ρε φίλε. Ναι. Έτσι. Μπράβο, ρε φίλε. Και με τρίτο στόπερο Παδόπουλο. Ναι. Κυρία Δώρα, το χάρηκες έτσι. Αν το χάρηκα. Στο μπάσκετ βέβαια σας ρίξαμε μια φάπα, αλλά δεν πειράζει. Μπάλα, είχαν ευκαιρίες και δεν πήρε άτιμη μπάλα, δεν έπαιζε. Δεν έπαινε. Στο μπάσκετ τα βάζαμε όλα εμείς, ε. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν το λέει το μπάσκετ. Δεν πειράζει. Εντάξει, έχει συνηθίσει φάπες τώρα στο μπάσκετ. Δεν πειράζει. Θα έρθει τώρα με τα Βλαχόπουλος, θα λέγε την Τζόρτζια. Θα λέει Βλαχόπουλος, ναι. Τζόρτζια. Τέλος πάντων. Ο Λάσκαρης. Να σε καλά, κυρία Δώρα μας. Σε ποιο πουντρούμι τους έχουν αυτούς. Να σε καλά, κυρία Δώρα. Είναι μέσα. Έξω είναι. Δεν ξέρω. Κοίταξε, άμα φας. Η κυρία Τζόρτζια σίγουρα δεν είναι μέσα. Καλά, είναι δυνατόν η Τζόρτζια να είναι μέσα. Ναι, κυρία Τζόρτζια δεν είναι. Τώρα δεν ξέρω, για μην λέμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Εντάξει, αλλά λογικό είναι, άμα φας πολλά λεφτά δεν σε βάζουν μέσα. Ναι, σωστά. Άμα φας κανένα τυρόπιτα σε χώνουν μέσα. Ναι. Καλημέρα, έλα φίλε. Καλημέρα. Έλα. Καλώς το να. Έλα. Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Λοιπόν, πάω σχολή πρωί-πρωί. Θα ακούω και συγχύστηκα να πούμε. Είμαι ο Χριστάρα. Έλα, ρε Χριστάρα, σε κατάλαβα εγώ ότι είσαι Χριστάρα. Ναι. Ναι. Έλα, έφυγε. Ναι. Ποιο είναι αυτό που λέει ότι μα πρόχνει διατησία να πούμε και πάλι χάνουμε να πούμε. Ποιο είναι αυτό. Εγώ είμαι, εγώ γιατί. Θα πάω και παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Ναι. Και πίσω στο και καλά. Χριστάρα, κουνήσου ρε αγόρι μα, ακούμε. Κάνει διακοπέ. Λοιπόν, έλα. Τώρα μ' ακούς. Τώρα σ' ακούω στερεοφωνικά. Όλο τηλεφωνία. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, τόσα πάω και σε παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο. Ναι. Και βρήκε σε εμάς να πούμε, να πεις ότι μας πρόχνει για τη σέγγι, δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Καλά, δεν το είδαμε στο Αγρίνιο, δεν σε έσπρωξε. Μα τι τηλέφωνα χαλασμένα έχουν όλοι. Και τον είπες, πάρε τηλέφωνο και πες αυτή την παρούφα να έχω να σου πω κάτι να πούμε. Καθίστε φρόνημα εκεί πέρα. Κάτι άλλο. Ναι. Big win της προάλλες. Θέλω να παίξω στοίχημα, λέω. Βλέπω εκεί προσφορές, η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα τόσο, ο ΠΑΟΚ να το πάρει τόσο, ο Ολυμπιακός τόσο. Παίρνω τηλέφωνο εγώ και λέω τι μου δίνετε να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Όπα. Γιατί στο τέλος, ναι, κάτι θα υπάρχει μόνο θα το χάσουμε. Α, πολύ αντιπάοκ είσαι, πάρα πολύ αντιπάοκ σ' ακούω, Χριστάρα. Ολυμπιακός είμαι. Είσαι αντιπάοκ και αντιολυμπιακός και ύστερα ΑΕΚ, ε. Ναι. Για τον Ολυμπιακός λοιπόν και κάτι άλλο. Κλείσε, Χριστάρα, με αυτό. Για το ραγκάτσι και κλείνω. Την Τασούλα τελικά τη βρήκαμε. Την ψάχνουμε ακόμα. Φύγε, Χριστάρα. Τα λέμε. Ποια είναι η Τασούλα. Πού να ξέρω εγώ ποια είναι η Τασούλα. Πάμε. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Καστοριανός δεν θα βγει σήμερα. Πού να βγει. Δεν θα βγει ο Καστοριανός σήμερα. Ναι, φίλε. Μιλάμε μαζί. Ναι, φίλε, ναι. Για τον Κωστή τώρα αυτό που θέλω να πω κάτι. Να πείτε. Είμαι φίλος του ΠΑΟΚ και ανησυχώ πάρα πολύ για τη διαιτησία. Ειδικά τον ΠΑΟΚ τον έχω πληροφορίες από μέσα. Θα το βάλω τρικλοποδιές στα εκτός έδρας. Με Έλληνες για τους, δηλαδή μέσα στο Αγρίνιο, Λαμία, στην Τρίπολη, στη Λαμία, να έχει το νου του. Και με τα χθεσινά με τον Ολυμπιακό, ήταν αδιατηγός δεύτερο ημίχρονο, με κυριολεκτικά χεσμένο, αυτά να βλέπει ο ΠΑΟΚ και να ξυπνήσει. Νομίζω τα ξέρουνε, φίλε. Αν νομίζω ο ΠΑΟΚ ότι θα τον πούνε ορίστε πάρτο, είναι γελασμένοι οι χαμουρτζίδες κάτω. Τους διαιτητές δεν τους έχουμε εμείς, φίλε. Οι χαμουρτζίδες κάτω, φίλε, θα κάνουν το πάνω να μην το πάρουμε πάλι. Να έχω το νου τους, θα ξυπνήσουνε. Αυτό έχω να πω εγώ. Ο Παπαδόπουλος είναι κάτω. Τα λέει καλά ο φίλος του ΠΑΟΚ. Ναι. Κατάλαβε. Αν νομίζετε ότι θα μας πούνε ορίστε παρέτητο είστε γελασμένοι, δεν τους ξέρετε καλά κατά αυτούς. Βρε, δεν είδες πως μπουκάρανε μέσα στο ημίχρονο. Γιατί έβαλε ο Ατρόμητος κανονικό γκολ. Να πω ότι ήταν offside, να πω έχουν και δίκιο. Μπούκαραν για να φτιάξουν κλίμα στο δεύτερο μέρος. Ναι, μπούκαραν σημαίνει ότι δεν το ελέγχουν όλοι. Ναι. Έπαιζε 80-20 υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι, ο ΠΑΟΚ όμως την κάνει τη μερικά. Αυτό με πειράζει εμένα. Και ναι, σήμερα δεν γίνεται καμία αναφορά κάτω από την αυτό θέλω να σας τίποτα, πω. Ούτε για το offside ούτε για την μπούκα. Αν τα έκανε ο ΠΑΟΚ αυτά θα γινόταν. Ένα λεπτό. Ναι. Εσύ είδες του Όπεν του Σαββίδη. Έγινε αναφορά.
Όχι, δεν έκαναν. Άμα δεν έκαναν και άλλα φορά, τι ψάχνετε να βρείτε. Κοιμάται, ναι. Τα έχουν βρει αυτοί εκεί κάτω. Ο Πάκος κοιμάται όρθιος. Παιδιά, κλείνοντας αυτά τα σοβαρά, το πράγμα θα σας πω. Να φοβούνται την επαρχία με Έλληνες διαιτητές. Εκεί θα μας βάλουν πολλές τρικλοποδιές. Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, γεια σας. Να είσαι καλά, φίλε. Νομίζω ότι είπε αρκετές αλήθειες ο φίλος. Πήρατε χαμπάρι ότι είστε μέχρι το Λιτόχωρο οι πελάτες. Το πήρατε χαμπάρι. Σας το λέει ο ίδιος ο Σαββίδης. Μέχρι το Λιτόχωρο είστε. Καλά, εσύ τι περίμενες, να φτιάξει κανάλι με Αθηναίους δημοσιογράφους, να φτιάξει κανάλι που θα προσθέσει τον Πάο. Μέχρι το Λιτόχωρο, ναι, μέχρι το Λιτόχωρο. Πάμε παρακάτω, ναι. Λοιπόν, όχι, θα πάμε λίγο Football League ένα λεπτό, γιατί έχουμε και τον break σε πολύ λίγο, σαματάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Football League, ο Ηρακλής 3-0, πήρε ανάσες, ο φίλος σου Ελέ, ο Ελευθερόπουλος. Τώρα από εδώ και πέρα το πρόγραμμα για τον Ηρακλή θα αρχίσει να γίνεται ζώρικο όμως. Ο Απόλλων Λάρισας είναι αυτός που ηγείται της βαθμολογίας. Έτσι με 16 βαθμούς με αυτό το βραζιλιάνο. Ο Απόλλων Λάρισας θα βγει κάνα μια τέταρτος πέμπτος. Θα χάνει, αρχίσει να μοιράζει μετά. Δεξιά αριστερά λουλούδια. Θα γίνει μια χαρά ο Απόλλων Λάρισας. Μετά γραμμές θα πάρουμε, δεν παίρνουμε άλλες. Δεν κορόιδο. Ναι. Λέω εγώ. Εργοτέλης Πλατανιάς 2-2. Ναι. Από 2-0 ο Πλατανιάς το έκανε 2-2. Αυτό είναι καλό αποτέλεσμα. Αλλά ο Βόλος του Μπέου έβγαλε διπλό στα Τρίκαλα και επιβεβαιώνει όλα όσα. Τον είδα λίγο. Τον είδες. Πολύ καλή μπάλα. Είναι καλός ο Βόλος. Ένα κλικ απάνω σε σταχάφινε. Δηλαδή. Άρα λε. Ταχύτητα πάνω είναι. Ωραία. Τον είδα και με την Καλαμαριά, τον είδα και με τα Τρίκαλα. Θα μου πει τώρα, Καλαμαριά και Τρίκαλα είναι στις τελευταίες ομάδες. Ναι. Έχει ένα. Ο Απόλλων πρώτο έχασε εδώ την Κέρκερ. Μεγάλη ποιότητα. Άρα λε ότι ο Απόλλων Λάρισας, για να το κλείνουμε, ότι παρότι έχει 16, να μην τον υπολογίζουμε για πρώτο. Όχι. Όχι. Έτσι λέω. Πάμε από Εργοτέλη και κάτω. Άρα κλείνει η ψαλίδα του Ηρακλή. 7 πονταλάκια από την κορυφή. Εργοτέλη... Δεν είναι μακριά. Εργοτέλη Βόλο βλέπουμε πιο πολύ. Εργοτέλη Βόλο και εγώ συμφωνώ. Αυτού δύο βλέπω εγώ πιο έτσι, πολύ. Για μια πρώτη εκτίμηση κάνω να πούμε. Λοιπόν, ο Ηρακλή να πούμε ότι είπαμε πάει στα Σπάτα την άλλη εβδομάδα. Ο Εργοτέλη που μα ενδιαφέρει γιατί είναι ψηλά. Θα πάει στον Ηρόδο το δίπλα. Είναι μάλλον πόντο έναν... σωτηρία πρέπει να πάρει. Άμα δεν μπορεί να κερδίσει, θα πάρει πόντο σωτηρία. Πρέπει να κερδίσει. Αν θέλει να μείνει τουλάχιστον στο κόλπο μέχρι τα Χριστούγεννα. Έξι πέφτουνε. Πέφτουνε έξι και οι τέσσερις τελευταίοι πέφτουν δύο κατηγορίες, να το πούμε αυτό, γιατί άλλο γίνεται ένα διάδροση. Ναι. Στο Ηρακλή πάντως μιλάνε ότι έχουν βρει τους παίκτες που χρειάζονται, ξέρουμε ποιες αλλαγές θα γίνουν το χειμώνα. Μάλιστα. Άρα να μείνει κοντά ναι. Για να μείνει στο κόλπο τη ανόδου. Ναι. Αν μπορέσει. Ναι. Α δούμε. Δεν τον πιστεύεις εσύ. Όχι. Δεν τον πιστεύεις. Από την αρχή δεν τον πιστεύω. Εντάξει, okay. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο. Πάλι καλά, εγώ είμαι ολιγαρκής. Ναι. Λες να σωθεί. Να σωθεί. Να μην έχει μπλεξίματα. Όχι, να μην μπλέξει. Λοιπόν, πριν πάμε στην Σμαράγδα Μπασάκου που είναι εδώ το κορίτσι μας για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ανακαλύψτε τη WinVision, φίλες και φίλοι. Είναι η πρώτη Android TV στην Ελλάδα με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σας εκπλήσει καθημερινά. Αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως Spotify and Tunnel, όπως blockbuster ταινίες πρώτης προβολής μέχρι και κλασικά αριστουργήματα από το Google Play Movie. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται WinVision. Μπείτε στο wind.gr κάθετος Vision, ISO 13800 ή σε ένα κατάστημα Wind που είναι κοντά σας για να ενημερωθείτε για την τηλεόραση του μέλλοντος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο ημίωρο. Επιστρέψαμε στα 40 μετά τις 9, Rap and Cool μέχρι και τις 10 με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Οι γραμμές ξανά μαναδικές σας, στα 390, θα πάμε μια βόλτα και στα Ευρώπα. Άρα λες, ναι. Τους Ολυμπιακούς, ναι. Και διαιτησία έχετε και ναι. Εγώ δεν μπορείτε να βάλετε και πήρατε τους βαθμούς τα τελευταία... Και διαιτησία και αστυνομικούς και όλο το πακέτο το έχει Ολυμπιακός, ομάδα δεν έχει μόνο. Έτσι, εσείς ναι. Τι έχετε. Εγώ έχω την ομάδα και τα έξω. Ποια είναι τα έξω. Τα έξω, τα γύρω-γύρω κι εγώ. Αστυνομικούς έχεις. Δεν έχω διατροπό. Αλλά διαιτητές δεν έχω πάντως. Εφέτες. Νορμάλ, μια χαρά. Πέρσι δεν τους είχα γιατί με πήραν το πρωτάθλημα. Δεν έχεις διαιτητές. Ναι, μόνο. Έχεις ομάδα όμως. Έχω και ομάδα. Αυτή είναι η διαφορά με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο οποίος έχει πάρει 5 μάτς μετά το 90. Ναι. Έτσι και μάλιστα ναι. Στα δύο από αυτά με σφαγή αντιπάλου. Ναι. Άρα έχει πάρει 6-7 βαθμούς να είχαμε να λέγαμε. Δεν πήρε τους μείον 3 για τα επεισόδια στην Πάτρα ενώ η ΑΕΚ τους πήρε. Ναι. Έτσι να τα λέμε όλα. Να μας ειδίκει. Η ΑΕΚ μπορεί να σας βρίσκει και τους δύο. Και τον Ολυμπιακό και εσάς. Ναι, ναι. Φωτοβολίδες μέσα στη Νέα Σμύρνη. Όχι, να βγεις, ναι. Να βγεις, να βγεις γιατί σου έχω δώρο. Τι, το Καστοριανό. Τι θέλει. Να βγεις, σου έχω δώρο στον αέρα να σου δώσω. Ναι. Σου έχω δωράκι. Άιντε, είσαι παντελονάτος. Σου έχω δωράκι. Μπορεί να σου πούν και εσένα και τον Ολυμπιακό. Ναι. Πάω Κάρις Μούχτη με την Νέα Σμύρνη Μούχτη. Οι Ολυμπιακοί Μούχτη στην Πάτρα τα ρημάξανε. Αυτό είναι σφαγή. Για την ΑΕΚ. Για θα, την σου ΑΕΚ. Πει, θα σου πει. Ο ΑΕΚΣΙΣ για τα έξω-έξω μπορεί να φωνάζει. Για τα αλλά μέσα, μέσα δεν μπορεί να φωνάζει, να σου πω ναι, γιατί. Ναι, γιατί. Γιατί δεν έχει ομάδα, ρε φίλε. Ναι. Δεν έχει ομάδα. Το σπρώχνει τη τσίγια και δεν μπορεί να κερδίσει το Πανετολικό. Σε παρακαλώ δεν τώρα. Ναι. Offside goal ακυρώνει τον Πανετολικό καθαρό. Μετράνε δικό του offside και πάλι χάνουνε. Ναι, ρε φίλε. Τι να πούνε τώρα οι ΑΕΚΣΙΣ. Είναι ντροπή. Α μην βγει καλύτερα. Να μην βγούνε. Ναι. Αν και για τον Καστοριανό του έχω ένα δώρο. Θέλω να βγει. Α, περιμένω. Ναι, ναι. Εντάξει. Του έχω ένα πολύ ωραίο δώρο. Εντάξει, καλημέρα, πολύ. Φίλε. Έλα, καλημέρα. Οχ, 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 οχ. Λοιπόν,
Καράπαπας. Τέσσερις διπλούς χωρίς πατάτα. Χωρίς πατάτα. Εννιά ρετσίνες. Πώς πάχει είναι έτσι. Κώστα, τέσσερις διπλούς χωρίς πατάτα. Το μαζί πίτιδες κάνει δίαιτα. Χωρίς πατάτα. Εννιά ρετσίνες. Οι τρεις τελευταίες με κοκακόλα. Οι τρεις τελευταίες. Light ή zero. Αν δεν έχει ζάχαρο θα έχει σίγουρα πίεση αυτός. Σου δάνε τέζα. Ναι, πρέπει να χάσεις χρόνο οπωσδήποτε. Τι τέζα ήταν αυτό. Θορυκτό, θορυκτό ποτέμκιν. Η πιο αντιαισθητική ομάδα παραγωγικά είναι ο Ολυμπιακός με τον καλό. Ναι, είδες μια χαρά τον Τραμπούκο. Έτσι για τον Σαββίδη ξεφώνιζα για τον Τραμπούκο γιατί δεν έγραψε κανένας τίποτα. Παιδιά θα τρελαδώ. Θα τρελαδώ. Τους είδες μούρες. Παραγωγικά δεν έχουν μούρες καθόλου. Άστο. Και μου λένε για την Μπούκα του Σαββίδη που έχασε ολόκληρο ποτάμι ο Πάχος εκείνο το μάτς. Εδώ ένα μάτς που μέτρησε ένα γκολ κανονικό μπήκανε μέσα. Είναι αδιανόητο. Δεν σταμάτα ούτε το Όπεν το είπε. Μην κάνεις τώρα αυτή τώρα. Α, ούτε το Όπεν. Κώστα, ένα τελευταίο σήμερα γιορτάζει η Στέλλα. Ναι. Έχουμε την κόντρα μεταξύ Αλέξανδρου Μιχαλή, την ξέρεις την κόντρα. Θα γίνει χαμός σήμερα στο μαγαζί. Λοιπόν, Στέλλα, θέλω να μ' ακούσεις μέσω της εκπομπής των παιδιών. Θα μείνεις με τον Αλέξανδρο που είναι τίμιος, ηθικός, εργατικός, χρηστά ήθη, ύφος, ήθος, χαρακτήρα. Φύγε από τον Φωτιάδη, είναι πασοκοτερμίτης. Φύγε από τον πασοκοτερμίτη. Για την φωτοβολίδα δεν υπάρχει μείον 3, εσύ, να ξέρεις πάντως. Ναι. Άλλος είναι η καμπάνα και την πλήρωσε την καμπάνα. Έτσι. Ναι. Μόνο για τα έξω του ΠΑΟΚ άρεσε το πεσοκύπελο, το οποίο ήταν στο κύπελο και πάλι θα τρώγα ανέτρωγα καμπάνα στον όμιλο. Θα κάναμε το διευθυντή μας εκεί παραπάνω λίγο τώρα πλάκα. Μάχημος. Σκυλή του πολέμου. Μάχημος ο Τζόρτζιο. Μάχημος τον είδαμε τα ματάκια μου. Δηλαδή, αν ήταν στη λωρίδα της Γάζας, πραγματικά θα πίστευα ότι το έχει ρε παιδί μου. Είναι για πολεμικό. Ο Καντινιέρης, τι φταίει ο καημένος. Τι φταίει ο Καντινιέρης. Ναι. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Για πες μου τι δώρο μου έχεις. Αεροβόλο. Αεροβόλο. Να σκοτώνεις τις πάπιες, να τις κυνηγάς εκεί στη λίμνη της Καστοριάς. Ήρθε η ώρα Μελισανίδη. Τουρίστας είσαι, αεροβόλο να κυνηγάς πάπιες. Ήρθε η ώρα Μελισανίδη. Ο επαγγελματίας τουρίστας, ο μέτρη του κυνηγιού, ο Κουλιανός, ο Παοξής, να μου στείλει εμένα για κυνήγι. Στις πάπιες, στις Ελλήνες, στην Καστοριά. Τι πάθαμε. Ναι. Θα πάρεις δύο πρωταθλήματα περισσότερα από τη Λάρισα, ρε λιμοτάγαρο. Τι γελάς, ρε, πράγμα λες... μας κάνεις τώρα. Είναι τροφαντούλες οι πάπιες εκεί στη Λίμνη της Καστοριάς. Ναι. Θα σου φέρω εγώ πάπια, μη στενοχωριέται. Ναι. Με αεροβόλο αυτό που θα σε πάρω δωράκι, ναι. Ναι, σαν το σηκώτη που έφαγε ο... Ο διπλανός. Ο διπλανός, ο κουμπάρακι, ναι. Κάτσε καλά με τη μεγάλη ομάδα που είναι η ΑΕΚ. Γιατί έτσι όπως γίναν τα πράγματα είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Πρόσεχε καλά. Όπα! Από τουρίστας έγινε ρυθμιστής η ΑΕΚ τώρα. Ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος είναι η ΑΕΚ. Oh. Κάτσε μη δεν βγεις ούτε Ευρώπη γιατί σε περνάει και ο Άρης τώρα. Σε έβαλε από κάτω. Ναι, κλάψε μου το χάλι. Τι έγινε, αρχίσαμε τα γλωσσόφυλλα εκτός από όλους τους άλλους και με τον Άρη βλέπω, ε! Τι γλωσσόφυλλα! Γιατί έχνες το βράδυ ο Αριανός με το Παοξίγα γλωσσόφυλλα εκεί στη Μαρμίτα. Είχανε! Καλά το πάνε το γράμμα. Είχανε Κωνσταντίνε. Μπράβο, μια πόλη, μια ομάδα, ε! Όπα! Όπα! Κάτσε ρε λεβεντιές μου να χαρώ εγώ, τέτοια θέλω εγώ. Να με φέρεις πάπια από Λίμνη Καστοριά θέλω ρε σκύλε, είσαι δεινός κυνηγός. Ναι. Τι να... Ρε Ουζουνίδη, τώρα ρε Γουαρδιόλα, ρε εμένα να βάλεις εκεί, δεν θα κάνω τέτοια εγκλήματα ρε Ουζουνίδη. Γιατί Γουαρδιόλα, είναι δυνατό να θέλεις να παίξεις 4-4-2 χωρίς εξτρέμ. Και με ομάδα η οποία είναι στα κόκκινα βιολογικά. Πώς θα γίνει αυτό ρε παιδιά. Αλλά δεν έχεις εξτρέμ, δεν σε πήρε ο πρόεδρος, δε. Ποιο να βάλεις, το Γιαννιώτα. Έλα γλύβει το γλυφτράκι ο Μάνταλος εκεί, τον πρόεδρο. Το παιχνίδι εχθές ήταν μόνο για 4-3-3, αλλά αν ήθελες 4-4-2 έπρεπε να πας με Γκάλο Μπογιέ στα άκρα και Μπακασέτα πίσω το Λιβάγια. Το καλύτερο φόρτο του πρωταθλήματος τον αναγκάζει να έρθει πίσω από το κέντρο να πάρει την πάρα. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Νικόλα μου, σε περιμέναν όλη τη γωνία γιατί εσύ και πολλά μηνύματα, γι' αυτό σε προκάλεσα. Και κάποιοι έτσι καλοπροαίρετοι καλοθελητές στέλνουν post σου και γράφει εδώ ένα από τα post. Ανακεφαλαίος MVP ο Κουλ, τρομερός ο Κλωναρίδης, 70 λεπτά δεν υπήρχε Μπενφίκα. Ψάξτε το δεύτερο λέει. Δικό σου post, ναι. Τόση λοφρουρό! Τόση λοφρουρό, σε περίμενε στη γωνία. Γι' αυτό ζείτε, για το πώ θα χάσει ΑΕΚ. Είστε 12 βαθμούς μπροστά, ρε λιμοτάγαρα. Ναι. Ρε τους δαμπάνιδες που δεν ξέρετε τι θα πει πρωταθλητισμό. Να αρθείς να σε κάνω μια αγκαλιά και να σου δώσω το αεροβόλο, άντε. Ασχολείστε με την ΑΕΚ, αυτή είστε, ρε. Φύγε από τη ζωή μας, να σε καλά. Ο Παπαγιανόπλος έχει 20 μέρες στο Facebook να γράψει. Απών. Τελείως, είπαμε. Ο Αξής είναι τουρίστας. Παπαγιανόπλος, που μένει.
Βουλιαγμένη. Βούλιαξε, άσονα. Άσονα, άσαμε με βουλιαγμένη, άσονα. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, δουλειά. Καλώ ήρθατε. Δύο-τρία πραγματάκια μπορώ να πω εγώ σαν Αριανός. 100% ρε φίλε, τι το συζητάς. Ναι, Νικολάκη, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, σε συμπαθώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Αλλά οπα, το τελευταίο διάστημα με στεναχωρείς λίγο, γιατί έχεις λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, έχεις μια αγανάκτηση μέσα σου ότι είσαι τόσα χρόνια αδικημένος, ναι, και νομίζεις ότι φέτος είσαι πρώτος ενώ σε αδικούνε πάλι. Εγώ θα διαφωνήσω. Οκ, παίζουμε επιχειρήματα. Α, δεν θέλω να σχολιάσω με αυτά. Εντάξει, okay. Άμα θέλεις, απάντησέ μου, σου παρακαλώ. Κοίταξε, από τη στιγμή να σου απαντήσω. Από τη στιγμή που δεν μου δίνουν πέναντι στον Όφη, δεν μου μετράνε γκολ με τον Πανιόνιο, μου κόβουν offside. Έχεις πάρει και πολλά πράγματα. Ναι, αλλά σε σχέση με τη θέση που είμαι, είμαι αδικημένος διαιτητικά. Αν βάλω τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Εντάξει, οκ. Δεν υπάρχει ΑΕΚ, δεν υπάρχει Ολυμπιακός, παιδιά. Παρένθεση. Και αυτό που λέει, αυτά που είπε τώρα, τα θυμαρμήτα Άρης και Πάο Γλωσσόφυλλα και αυτά, τον Νίκο πες τον αυτά να τα ξεχάσει. Δεν υπάρχει Άρης και Πάο Γλωσσόφυλλα. Συμφωνώ εγώ. Εγώ εδώ συμφωνώ. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά τώρα. Μην είμαστε προπαγάνδες. Ρε ο Παοξής, εγώ θα τα πω έξω από τα δόντια. Ο Παοξής χθες περίμενε να κλείσει. Ακριβώς. Περίμενε να κλείσει ονειρεμένα το Σαββατοκύριακο που κέρδισε παντού και κέρδισε ο Άρης και χαλαστήκαμε. Άρα πάντα γλωσσόφυλλα. Άστα. Γλωσσόφυλλα μπορεί να μην έχετε. Αυτό που λέει, άκουσε με, όπως είπες ότι προτιμώ να μην βγω Ευρώπη και να σωθώ στο τσακ, αλλά να μην πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι και οι ΠΑΟΞΥΜΕΣ είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Προτιμούν να πέσει ο Άρης παρά να πάρουν πρωτάθλημα αυτοί. Έτσι πιστεύω. Καλά, το πρωτάθλημα το θέλουμε πολύ, άστο, φέτος θα το πάρουμε. Το καφενείο, αδερφέ. Α, στο καφενείο. Α, εντάξει, το δικό σου καφενείο. Εντάξει, ναι, ναι. Το σέβομαι το καφενείο. Και κάτι τελευταίο, Νικολάρα, γιατί είμαστε και οι δύο μας αρέσει το μπάσκετ. Ναι, πολύ, όντως. Και εμένα πολύ. Δηλαδή, ρε λιμάνια που λέει, Γιώργο, θέλουμε να παίξουμε τον Άρη για να γεμίσει το γήπεδο από 3.000. Λιμά. Έχεις δίκιο εδώ, άκουσε με λίγο. Εισιτήρια έχετε, αλλά εγώ με τα γουστάρω αυτά. Αλλά μην μας λέτε ότι δεν. Ακούω και τ' άλλο. Και τι τους είπε ο Πρέλεβιτς. Εσείς γίνατε παοξίδες από τον μπάσκετ, λέει. Πω πω τι τους είπε, φίλε. Το μπάσκετ μας συντήρησε 10 χρόνια. Και το κάνανε γαργάρα. Φίλε Αργιανέ, το βρίζουνε χαμηλοφόνο στα καφενεία. Έχετε δίκιο, Αργιανή, που ναι, ξεφωνίζετε τον Παοξή γιατί πηγαίνει μόνο στο Πάο Κάρης και στο Πάο Ολυμπιακός. Αυτά πηγαίνει, έχετε δίκιο. Αλλά φέτος ούτε και εσύ πηγαίνει στο μπάσκετ όμως. Έτσι, όταν δεν υπάρχει όραμα από την ομάδα σου τόσα χρόνια, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η ξενέρα, Κωνσταντίνε μου. Και ο Αργιανός πόσοι πάνε τώρα, νομίζεις, χίλιοι, 500, 800. Δεν πάει. Εκτός από την κρίνια μου, είχα κόσμο σε πολλά μάτς. Ότι έχεις δίκιο που με ξεφωνίζεις γιατί πηγαίνω μόνο με σένα. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Είναι αλήθεια αυτή, τέλος. Αυτά παλικάρια μου, την καλημέρα μου, ευχαριστώ. Καλημέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς και ας με χαλάει εμένα, ο Παοξής στον μπάσκετ πηγαίνει σε δύο μάτς. Πάω Κάρης, πάω Ολυμπιακός. Τέλος. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Και πώς πάει, τι γίνεται. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Νικό, ναι, πόσους βαθμούς έχεις χάσει από τη διαιτησία? Δεν έχει σημασία, φίλε, αν έχω χάσει. Δεν, αφού δεν χάνω πουθενά. Με απαντάς, Νικό, το πας αλλού πάλι. Ναι, να σου πω, δεν έχω χάσει κανέναν βαθμό από τη διαιτησία. Ξέρεις, μάλλον έχασα. Δύο από τον Ατρόμητο. Ψέματα, δύο από τον Ατρόμητο έχω χάσει. Γιατί? Τι γιατί, πέναντι πάνω στο Ελκαντουρί. Τι γιατί, το ξέχασες γι' αυτό. Ξέρεις πόσα πέναντι μου έχουν δώσει. Δύο από τον Ατρόμητο. Και στα άλλα μάτς που δεν έχω χάσει. Δεν έχω. Γιατί πήρα δύο από τον Αστέρα. Ο Αστέρας. Ποιο Πέφτοβιτς. Ποιο Πέφτοβιτς. Τον Αστέρα δεν. Ας έπαιζε με 9 και ας μην μου δίνει το Πέφτοβιτς. Είσαι στους 0. Όχι, δεν είμαι στους 0, φίλε. Όταν έρχεσαι εσύ και με βάζεις τρικλοποδιές κάθε αγωνιστική, επειδή εγώ έχω μαδάρα και κερδίζω, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνω κοκοκό το θέμα. Συνέχιζε να μας διασκεδάζεις. Εγώ δεν διασκεδάζω, δεδομένα αναφέρω. Εσύ λες ανακρίβειες. Το παλικαράκι του Ατρομήτου εχθές, πώς το λένε το αριστερό μπακ. Το Γιαννούλη λες. Ναι, είναι του ΠΑΟΚ. Τώρα το έμαθες. Α, ναι, γιατί το κατάλαβε έτσι όπως έπαιζε. Έπρεπε να έχει. Τι θες να κάνει, δηλαδή, να ανοίξει τα πόδια και να λέει παίρνει από εδώ ποντένσε να βάλει τον κόλ, δηλαδή. Το δεύτερο λεπτό έπρεπε να φάει κίτρινη. Δεν μου λες, θα μου πεις εσύ πόσους βαθμούς έχεις πάρει από τη διαιτησία. Θα μου απαντήσεις. Πόσους βαθμούς έχεις πάρει από τη διαιτησία, πόσους. Εγώ εσένα σε έβαλα μέσα δίπλα. Πόσους βαθμούς πήρες από τη διαιτησία, απάντησε με ρε φίλε στο ερώτημα που σου λέω. Πόσους βαθμούς πήρες. Δεν απαντάει. Θα απαντήσεις, θα απαντήσεις το ερώτημα. Πόσους βαθμούς πήρες σε διαιτησία. Κανένα δεν έχω πάρει. Α, εντάξει, ωραία. Εντάξει. Θες μου που έχω πάρει να σου απαντήσω στο με τον Πανιόνιο, ναι βέβαια. Ωραία. Τι ωραία. Χθες, offside goal, πεντακάθαρο. Δεν μου λες. Για τον Πανιόνιο να σου απαντήσω. Τι να μου απαντήσεις. Το μπουχαλάκι το πέναλτι 5 λεπτά νωρίτερα.
Το ξέχασε. Όπως ξέχασες εσύ τις κόκκινες με τον Αστέρα. Δεν μου λες, πες μου και κάτι ακόμα τώρα που γυρίζει. Γιατί κάνατε μπούκα. Δεν μιλάω για διαιτησία, για σένα μιλάω. Τι να μιλήσει για διαιτησία. 20 χρόνια σφάζει όλο τον κόσμο και βγαίνει με τα μούτρα αυτά να με πει για διαιτησία εσύ Ολυμπιακός. Τι άντε καλά, εντάξει. Το κόλπο φέτος είναι για να το σηκώσω με στην Τούμπα, φίλε. Το κόλπο. Δώσε μου λίγο τον Κώστα. Κώστα, έλα να μιλήσει με ένα δικημένο Ολυμπιακό. Έλα αυτό είναι το ανέκδοτο. Κώστα, δύο εβδομάδες τώρα. Το έχεις αλλάξει, φίλε, πολύ. Δηλαδή. Να ξέρεις. Πολύ, πολύ με τον ΠΑΟ. Αφού τυράτε. Και τι να σε κάνω, ρε φίλε, δεν τραβάς. Το έχεις αλλάξει. Δεν τραβάς. Έχεις ξεπεράσει και τον κόκκινο. Έχεις ξεπεράσει και τον κόκκινο. Δεν τραβάς. Φίλε, όταν θα μάθεις να παίζεις 50-50, χθες έκανες μπούκα γιατί σου βάλα κανονικό γκολ. Τι μπούκα, φίλε. Ποιος την έκανε, εγώ την έκανα. Ο Καραμπαπάς με τον Μοντέσο και τον Καρεμπέ πήγανε μέσα. Έλα τώρα. Ναι. Η δουλειά τους είναι αυτή. Α, είναι δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά των παραγόντων, να κάνουν μπούλινγκ στους διαιτητές. Εγώ πέρσι έχασα πρωτάθλημα για αυτόν τον λόγο. Ξύπνα. Ε, τι άκου, Νίκο. Άκου, μη μιλά όμορφα. Όμορφα σου μιλάω. Ναι, όμορφα σου μιλάω. Άκου λίγο, άκου λίγο. Το πρώτο ημίχρονο έχει ένα πέναλτι εκτός φάσης του Γιάννου Λιμπού. Κανένα πέναλτι. Κανένα πέναλτι δεν έχει. Κανένα πέναλτι. Τι, και κόκκινικα, τι κανένα πέναλτι δεν έχει. Κανένα πέναλτι. Ρε τους Ολυμπιακούς. Δεν έχουν μάθει να παίζουν 50-50. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραίος, ωραίος. Έχουν μάθει να κάνουν βουτιές και να τους δίνουν τα πέναλτι. Έχουν μάθει να μην μετράνε γκολ. Έπεσε η χούντα του Ολυμπιακού στη διαιτησία. Το ότι παίρνει ένα-δύο σφυρίγματα και δύο δεν παίρνει, αυτό δεν πάει να... Εκείνο που γινόταν έχει τελειώσει. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ή πρέπει να κάνει ομαδάρα. Που δεν έχει. Που δεν έχει. Θέλει να πάρει ποτάθλημα Ολυμπιακός με το Μάνο, ρε φίλε. Δεν sorry κιόλας για το παλικάρι. Ναι. Με το Μάνο θα μου δεν πάρει ποτάθλημα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αυτόν έχει εντελώς. Όσο για το έργο, εγώ φίλε είμαι με το δυνατό. Ναι. Όταν ήσουν εσύ δυνατός, έλεγα μαγιά σου, πάρτα. Πολύ δυνατό και τα λοιπά. Και προ τιμή σου συνεχίζει αυτή τη στάση. Τώρα λοιπόν είμαι με το δυνατό, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ δυνατό. Ναι. Και μην κλαις εσύ. Δεν μ' αρέσουν τα κλάματα. Ναι. Εγώ έχω παίξει ξύλο εδώ με παοξίδες, μπουνιές. Ήρθαν στα στούντιο. Λέει τον Καράπαπα, τον έβγαλε στο ένα το άλλο. Λέω εγώ είμαι στη μέση. Μαγκιά του Καράπαπα. Τώρα ο Καράπαπα κλαίει. Πρόσεξε. Τώρα ο Καράπαπας κλαίει. Δεν μπορώ να τον βλέπω να κλαίει. Γίνε δυνατός. 20 χρόνια αυτοί που βίαζαν το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν βίαζαν αυτοί, το ποδόσφαιρο. Το βίαζαν, το βίαζαν. Το κοιτάζαν βίαζαν. Την ομάδα του. Ναι, ωραία. Αν μπορείς και εσύ να το κάνεις. Το κάνανε. Δεν μπορείς. Τώρα παίζουν 50-50 και κλαίγονται. Ναι. Είναι κατάδια αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι κατάδια που παίζουν στα ίσα τα μάτια και αρχίζουν και κλαίγουν. Καταρχήν το Καραϊσκάκι έγινε έδρα. Το θέατρο των ονείρων. Σταμάτησε ναι, το popcorn και τα φρουφρού. Έγινε εγωιτευτικό. Σωστά. Αυτό είναι ωραίο. 16 Σεπτεμβρίου. 93 γκολ ο Νάτχο, 24 Σεπτεμβρίου, γκολ ο Χασάσο 93, 29 Οκτωβρίου, στο 90 γκολ ο Μάνος με τον Απόλλον Σμύρνης που του ρίξε 5 ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στο 95 με Παπίσισε, 1-1 με Παναθηναϊκό. Στο 94 προχθές με γκολ offside τον Βούκοβιτς. Τι να με πει ο Ολυμπιακός, ναι. Που το κρατάνε με bypass να είναι κοντά εκεί για να μην διαλυθεί το πρωτάθλημα και το πάρει ο ΠΑΟΚ από τον Δεκέμβρη. Αυτό κάνουν ρε Κωνσταντίνε. Ο Ολυμπιακός είναι και πολύ τσαπατσούλη στην τελική προσπάθεια. Είναι η πιο τσαπατσούλικη ομάδα στην τελική προσπάθεια. Ναι, που έχει βάλει όλα τα γκολ με στη μένα. Ξεκινάει το μάτς εχθές, κάνει μια μπούκα ο Κούτρης, τη γυρίζει στον πέναλτι, πάρε βάλε στον Καμάρα, τη θέλει στην κερκίδα. Είναι τσαπατσούλικο. Αυτό είναι ο Καμαρά όμως. Ναι, είναι τσαπατσούλικο. Ναι, είναι τσαπατσούλικο. Ο Ολυμπιακός φέτος, εάν δεν είχε το παράγει προβλή... Ολυμπιακός. Παράγει Ολυμπιακός. Okay. Δεν εκτελεί. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα. Αν δεν είχε το Φορτούνι, στα αλλά... καλά του φέτος θα έχει τρελαθεί. Αλλά ο παίκτης ο μεγάλος, στη μεγάλη περιοχή φαίνεται. Του απαντάω πάλι. Ναι. Πάμε να πάρουμε ένα τελευταίο. Πάμε να πάρουμε τελευταίο. Καλημέρα, φίλε. Ναι, ναι φίλε. Έπεσε. Ποιο Γκάλο ρε Καστοριανέ, αφού τον διώχνει, λέει ο πρόεδρος, κλαίω, λέει ο Βάγκος, που πρωταθλητές πλέον γίνανε οι ρυθμιστές. Πού να πάω να φτιάξω το κινητό τώρα, έχει διαλύσει. Έλα, θα πας εδώ χίλια δυο μαγαζιά εκεί, καταστήματα εκεί. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο Πρίγιοβιτς ήταν για φίλμα, λες ο Μας με την Ξάνθη. Στα πλάγια έβγαινε σαν εξτρέμ συνέχεια. Κατά τη γνώμη μου ήταν και ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια. Βγήκε στα πλάγια στο τελευταίο τέταρτο μετά από εντολή, να ξέρεις. Γιατί πέρασε ο Πέλκας πέρασε κορυφή για να βγαίνουν πιο γρήγορα σε αντεπίδεση. Γι' αυτό. Ναι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, τραβήθηκε στην πλάγια γραμμή τώρα. Εντάξει, παιδιά, δεν θέλω πινελίκες Ολυμπιακούς. Καλημέρα, ναι. Κουβέντα κάνουμε. Απλά δεν μπορεί να μιλάει για διαιτησία κανένας Ολυμπιακός, Κωνσταντίνε. Δεν μπορεί να μιλάει. Αν αδικηθεί στην πραγματικότητα θα μιλήσει. Μα πάλι δεν αδικείται. Ναι, επειδή δεν αδικείται δεν μπορεί να μιλήσει. Και αν αδικηθεί. Μπορεί να μιλήσει και ας έκανε 20 χρόνια τον ΤΑΗ. Τον ΤΑΗ, τον δεν με ενοχλεί εμένα, σήμερα τι γίνεται. Ναι, αλλά βγαίνει και. Ενώ ευνοείται πάλι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Χθες goal offside. Με τον Πανιόνιο κόβουνε goal offside. Έχει πάρει 6 βαθμούς έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Βγάλε μείον 6 από το κάτω του Πανιακό θα ήταν. Και εσύ έχεις ένα φουκαρά σέζο, να σε σπρώχνει με την Ξάνθη. Τι να με σπρώχνει με έναν. Τι να με σπρώχνει με έναν. Καλημέρα, έλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, γιατί έχουν οι μεγάλη Παρασκευή παγκοξίδε σήμερα, ρε παιδιά, για πρωτάθλημα την πάνε.
Όχι, δεν έχουμε μεγάλη παρουσία. Πού το κατάλαβες αυτό? Άμα, εγώ χτες έβλεπα στο προπό το παιχνίδι. Στο προπό το βλέπεις, τι να κάνω. Στο προπό κάτι μάπες, σήμερα κάτι μάπες δεν βλέπονται. Λέω τι έγινε ρε παιδιά. Ναι. Τόσο σούζι ο Άρης, τόσο ρε. Τόσο ρε. Άλλο λέει τώρα. Λέει, τους στεναχώρεσε η νίκη του Άρη μέσα στην Κρήτη. Το αποτέλεσμα έτσι πως ήρθε. Αυτό τους στεναχώρεσε. Καλά φίλε, κοίταξε να σου πω. Εμείς είμαστε πρώτοι με διαφορά φιλαράκι με αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιατί δεν είναι σήμερα βλέπω τις φάσεις. Θέλαμε να κάνουμε και καζούρα ρε φίλε. Σαν ζόμπι ρε, σαν ζόμπι είστε. Δεν μου λες, εσύ το Μάιο πώς θα είσαι το Μάιο. Το Μάιο πώς θα είσαι όταν θα ακούσεις κόρνες. Πολύ καλά θα είσαι. Α, θα είσαι καλά εσύ τότε, καλά. Κράτα δυνάμεις για το Μάιο τότε. Πολύ καλά, χτες όμως εσύ ήσουν μια μάπα ανεπανάληψη. Εγώ ήμουν με φίλους Μαριανούς και πανηγυρίζαμε γιατί το βάλαμε ανατροπή το μάτς. Εσύ μπορεί ρε φίλε, το γενικό λένε, για το γενικό σύνολο λένε. Βέβαια γενικό ρε. Εμείς βάλαμε ανατροπούλα, φάγαμε, μια χαρά ήταν. Οι Αριανοί σπάσαν τα μαγαζιά τους. Τούζι ο Άρης, λογικό ρε φίλε, 72 δευτερόλεπτα. Καλημέρα Αριανέ, καλημέρα, καλημέρα Αριανέ. Πάμε ακόμα ένα γρηγοράδα έτσι να το κλείσουμε με αυτό. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, άντε να ερεμήσουμε λίγο. Τάσος από Σέρες Ολυμπιακός. Α, ναι. Δεν θα ερεμήσουμε. Έλα ναι. Τάσο μου. Ναι. Όχι, θα ερεμήσουμε, θα ερεμήσουμε. Θα ναι. Τα πούμε απλά και όμορφα. Έτσι αγόρμα. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Είσαι 6 πόντους μπροστά. Εγώ δεν μιλάω ούτε για διατησία ούτε τίποτα. Θες αυτή μας ευνοεί η διατησία, μας ευνοεί. Ναι. Εσύ είσαι αδικημένος, είσαι αδικημένος. Ναι. Η παροιμία λέει στο τέλος ξυρίζουν τον καπνό. Ισχύει αυτό και γι' αυτό εγώ δεν βγάζω γλώσσα και λέω ότι πήραμε, κάναμε, ράναμε. Λοιπόν, ναι. Εάν κατά το Πάσχα θα έχετε μεγάλη Παρασκευή για κανένα δυο μήνες, μη σου κάνει απορία. Ναι. Άρα λες ότι το όλο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, παρότι εγώ δεν έχω την καλή ομάδα ως Ολυμπιακός, μπορώ ακόμα και έτσι να σου κάνω ζημιά. Αυτό μου λες. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτά τα διατητικά. Α, τα αφήνω στην άκρη. Ναι, τα αφήνω. Ναι. Εχθές, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, έχουμε τις φορές. Ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Θες, βέβαια, ωραία. Ευνοήθηκε και από το γεγονός ότι έπαιζε με 10 ατρόμητος. Ναι. Εσύ. Με την Ξάνθη, είσαι χειρότερος από τις άλλες αγωνιστικές ή καλύτερος. Μία ή άλλη ήμουν εγώ. Μία ή άλλη. Μία ή άλλη. Οπότε εσύ δεν είσαι σταθερός, εγώ έχω ανωδική πορεία. Όχι, όχι, εγώ είμαι σταθερός, αυτό λέω. Μία ή άλλη. Είμαι σταθερός. Κερδίζω με αυτό το κοινικό. Γιατί, ήμουν μία ή άλλη. Όπως ήμουν σαν... καλά, μία δεν παίζει καλά. Ναι. Έτσι δεν είναι την προηγούμενη αγωνιστική. Άρα λες εσύ ότι ελπίζεις για πρωτάθλημα. Καλά κάνεις, ναι, οκ. Όχι, εγώ δεν ελπίζω για πρωτάθλημα. Κάνεις λάθος. Εγώ είμαι σίγουρος για το πρωτάθλημα. Να βγεις το Μάιο, να τα ξαναπούμε. Όχι το Μάιο. Α, κάθε εβδομάδα, μ' αρέσει. Χρήστος είπες από Σέρες. Όχι, Χρήστος είναι ο αδερφός μου. Τάσος. Τάσος, Τάσος, σε περιμένω και την άλλη εβδομάδα, γόρι μου. Να τα πούμε. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Φεύγουμε, είδες Ολυμπιακοί τώρα. Ελπίζουνε. Τους κρατάνε με bypass. Ποιοι τους κρατάνε. Οι διαιτητές ποιοι τους κρατάνε. Βάλ το Σέζο να σε παίζει. Βάλ το Σέζο να με παίζει. Λοιπόν, εσείς όλοι εκεί απ' έξω ανακαλύψτε τη With Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα, με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει κάθε μέρα. Διάσημα παιχνίδια για τελείωτες ώρες gaming, blockbuster ταινίες, πρώτες προβολής μέχρι και κλασικά ρισουργήματα, δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει τηλεόρασή σου ακόμα πιο έξυπνη, όπως το Facebook Watch, το VLC Player και το Google Drive. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται With Vision. Κατεβάζουμε στόρια να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ένταση, για τις καλημέρες, για τις ωραίες στιγμές εδώ που περάσαμε και σήμερα. Rap and Cool αύριο πάλι. Ακολουθεί πλάκα τέλος με Γιώργο Ζαΐρη, Γιάννη Πάγκο. Στις 12 ενημέρωση Σέδρα. Εμείς τα λέμε το απογευματάκι λίγο μετά τις 6. Καζαμπάκα μου, τα σέβη μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.